Μπαίνουμε στη δεύτερη ενότητα, στις εισηγήσεις και έχουμε εισηγητές από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, την Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας, από τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, με δύο εισηγήσεις, από τον εκπρόσωπο Λιγνητορυχία Αχλάδος ΑΕ και τον εκπρόσωπο του Άκτορ ΑΤΕ. Και θα έχουμε τοποθετήσεις από τους από οργανώσεις της περιοχής που εκπροσωπούν εξωτερική δραστηριότητα. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου, να κάνει την παρουσίαση. Κάποιοι δεν είναι πολιτικοί, κάποιοι δεν έχουν τον αέρα του μικροφόνου, έτσι. Θα, στη συνέχεια... Μπορεί να είναι κι άλλοι λόγοι. Έτσι. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλόρινας, παράγεται το 50% και παραπάνω του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η περιοχή διαθέτει κοιτάσματα αξιόλογης ποσότητας, ποιότητας και οικονομικής αξίας. Ως ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας, η συμβολή της Δυτικής Μακεδονίας στην ενεργειακή αυτονομία και την εθνική οικονομία είναι αναμφίβολα σπουδαία. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θεωρώντας ότι ο ορυκτός πλούτος αποτελεί συγκριτικό της πλεονέκτημα, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο με συγκεκριμένους όρους, αποτύπωση ειδικότερα για τη λιμνητική παραγωγή, τους βασικούς άξονες των πολιτικών θέσεων και προτάσεών της μέσω του επιχειρησιακού ενεργειακού σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με αυτονόητο όρο εκπώνησής του το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της ενέργειας. Ο ενεργειακός χαρακτήρας της περιοχής μας αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για την εθνική και την τοπική οικονομία, το οποίο θα μπορούσε ακόμα και εξ ολοκλήρου να δομήσει την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας, πάντοτε με την ταυτόχρονη εξάλληψη των υφιστάμενων αδικιών και τη διόρθωση της έλλειψης ανταποδοτικών ωφελών. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μεθοδεύει την εκπώνηση συνολικού επιχειρησιακού ενεργειακού σχεδίου για την περιοχή μας σε κυβερνητικό επίπεδο με βάση τους όρους που θέτει, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτείνει και σε ταύτιση με τα επιχειρησιακά σχέδια εκμετάλλευσης και ήδη έχει εξασφαλίσει τη θετική γνώμη τόσο της κυβέρνησης όσο και της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η εξορυκτική δραστηριότητα πρέπει να ακολουθεί την οδό της ορθολογικής διαχείρισης των κοιτασμάτων λιγνίτη, η οποία θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής μας. Η προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της ιδιωτικής περιουσίας και του δικαιώματος των πολιτών των πληττόμενων περιοχών να προγραμματίζουν εγκαίρως τη ζωή τους είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να θεμελιωθούν οι όροι της εξόρυξης. Ως εκ τούτου, απαιτείται ενδεικτικά αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, επαρκής και συνεχής ελεγκτικός μηχανισμός στον χώρο των ορυχείων, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκμετάλλευσης, αποκατάσταση και επαναπόδοση των εδαφών αμέσως μετά το τέλος της δραστηριότητας, σύστημα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρήπασης, διαχείριση των αντλούμενων νερών, των υγρών και στερεών αποβλήτων, ύπαρξη ταινιόδρομων κλειστού τύπου, δημιουργία γραφείου επιθεωρητή περιβάλλοντος και κλιμακίου της επιθεώρησης μεταλλείων στην περιφέρειά μας, ως φορέων ελέγχου της συμφωνίας του τρόπου εξόρυξης με τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, όπως αυτή τίθεται από την κείμενο νομοθεσία. Η μακροχρόνια δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εξόρυξης στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας δημιούργησε επιπτώσεις και προβλήματα σε διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, στις μετεγκαταστάσεις οικισμών, στις απαλωτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων για την ανάγκη εξόρυξης των κοιτασμάτων, στη μειωμένη απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και στη δημόσια υγεία. Η μη συστηματική αποκατάσταση των εδαφών αποτυπώνεται όταν 40.000 μόνο στρέμματα έχουν αποκατασταθεί από τα 160.000 που έχει χρησιμοποιήσει η ΔΕΗ. Η μη αναθεώρηση του νόμου περί απαλωτριώσεων δημιουργεί προβλήματα στον τρόπο, τον χρόνο και την οικονομική αξία των ιδιωτικών περιουσιών. Η μη έγκυρη μετεγκατάσταση, λόγω και της απουσίας συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει εκπονήσει και το έχει καταθέσει ως σχέδιο νόμου ήδη στον αρμόδιο Υπουργό, σε συνδυασμό με την έλλειψη συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πολιτικής στα ορυχεία, οδηγεί σε επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Γεγονός που θα μπορούσε να είχε διευθετηθεί σε μεγάλο βαθμό για τις άμεσα πληττόμενες περιοχές, αν υπήρχε ακολουθία μεταξύ του χρόνου επέμβαση σε μια περιοχή και της μετεγκατάστασής της. Είναι ενδεικτικό ότι συζητάμε για μετεγκατάσταση όταν έχει τελειώσει το κοίτασμα ενός ορυχείου, ενώ αυτή θα έπρεπε να ολοκληρώνεται πριν τη διάνοιξή του. Η έλλειψη ισχυρών ανταποδοτικών ωφελών εξαλείφει τη δυνατότητα για περιβαλλοντικές επενδύσεις στην περιοχή,
καθώς ιδιωτικά το τέλος εξόρυξης αποδίδεται απευθείας στο κράτος και όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα μόνο από όσους εκμεταλλεύονται τα ορυχεία με το καθεστώς παραχώρησης. Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, μείζωνο σημασία έργα είναι η διάνοιξη των ορυχείων του Κλειδιού και της Βέρης. Το λιμενιτορυχείο της Βέρης διαθέτει συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ύψους 150 εκατομμυρίων τόνων που μπορούν να στηρίξουν τη τροφοδοσία δύο μονάδων 400 ΜΒ. Η διάνοιξη των ορυχείων θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία του ΑΕΣ Μελίτη 1 αλλά και του ΑΕΣ Μελίτη 2 η ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργίας του οποίου προϋποθέτει τα κοιτάσματα των δύο ορυχείων. Για την εκμετάλλευση του ορυχείου Κλειδιού πρέπει να ξεπεραστεί άμεσα το πρόβλημα αστάθειας της απόθεσης άγωνων υλικών, ενώ η ταυτόχρονη εκμετάλλευση των δύο όμορων ουσιαστικά ορυχείων της Βέβης είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διάνοιξή τους και κυρίως για λόγους κόστους και ορθολογικής εκμετάλλευσης θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να γίνει ενιαία από τη ΔΕΗ. Θέματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν είναι οι χρονικές καθυστερήσεις που δημιουργεί στην εξέλιξη του ορυχείου Αμιντέου η πρόοδος των αρχαιολογικών ασκαφών, ο εξυγχρονισμός των μέσων εξόρυξης στο ορυχείο Λακιάς και η διευθέτηση των εκτάσεων των οποίων η απαλωτρίωση έχει αρθεί, καθώς και η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας των πληττόμενων τοπικών κοινοτήτων Βαλτονέρων, Αναργύρων και Αχλάδας από τις επιπτώσεις της εξωτερικής δραστηριότητας. Η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με έναν από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας στη χώρα σημαίνει τη διασφάλιση και συνέχιση της ορθολογικής εκμετάλλευσης όλων των εκμεταλλεύσιμων λιμνητικών κοιτασμάτων για την πλήρη κάλυψη των ανακών των ΑΕΣ, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή στις εισαγωγές από γειτονικές χώρες και αξιοποίηση του λιγνίτη με σύγχρονους όρους που αυξάνουν το βαθμό απόδοσης και μειώνουν δραστικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αναφορικά με το καθεστώς των απαλωτριώσεων, οι απαλωτριώσεις που συντελούνται δυνάμει του νόμου 2882 του 2001 απαιτούν μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ ο προσδιορισμός των αποζημιώσεων και ο τρόπος καταβολής τους δημιουργούν προβλήματα και δυσχεραίνουν τις σχέσεις τοπικών κοινωνιών με τη ΔΕΗ. Ενδεικτικά, τα δύο στάδια προσδιορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης με αντίστοιχη έκδοση πρωτόδικης και φετιακής απόφασης, αλλά και έλλειψη νομοθετημένων κριτηρίων προσδιορισμού της οικονομικής αξίας των περιουσιών, είναι οι λόγοι δημιουργίας αδικιών και αντιδικιών μεταξύ δικαιούχων και της ΔΕΗ. Ως εκ τούτου, ο νόμος περιπαλωτριώσεων πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί. Σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αυτή έχει την έννοια της ανταποδοτικότητας του φορέα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου προς την τοπική κοινωνία. Κυρίαρχη διεκδίκηση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την οποία υπάρχει και πολιτική δέσμευση από πλευράς της κυβέρνησης για την υλοποίησή της, είναι η εφαρμογή ειδικής τιμολογιακής πολιτικής στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30% για τα νοικοκυριά και 50% για τις επιχειρήσεις. Η καταβολή του τέλους εξόρυξης λιγνίτης, τοπική αυτοδιοίκηση, ενιαία από την ΔΕΗ και τους άλλους φορείς εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου, απευθείας στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η αύξηση του τοπικού πόρου ανάπτυξης, αποτελούν τις βασικότερες ανταποδοτικές δράσεις προς την τοπική κοινωνία. Περαιτέρω, η ενίσχυση της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης και της διάχυσης της τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει η περιοχή μας, οι πρόσθετες και έγκαιρες περιβαλλοντικές επενδύσεις, αλλά και ο συνεχής διάλογος του φορέα εξόρυξη με την τοπική κοινωνία, είναι οι ελάχιστες δράσεις κοινωνικής ευθύνης, η υλοποίηση των οποίων θα πρέπει να αποτελέσει στη χώρα μας νομική υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου, με εκ των προτέρων τιθέμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Συνεχίζουμε με τους εισηγητές και έχουμε την τιμή από πλευράς της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού να έχουμε δύο εισηγητές. Θα ξεκινήσει από τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων ο κύριος Λεωνάρδος Μάριος, ειδικός στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων. Thank you.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Με έχει στείλει ο Γενικός Διευθυντής να μιλήσω. Δεν θα ήθελα να πω ότι... θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτά που θα πω δεν αποτελούν όλα απόψεις ΔΕΗ. Θα πω και προσωπικές απόψεις, ας μου το επιτρέψετε. Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, θα έχω και εγώ κάποια όψη διαφορετική από τη ΔΕΗ. Η θέση μου στη ΔΕΗ ήταν διευθυντής στρατηγικής. Υπήρχε κάποια διεύθυνση, καταργήθηκε πρόσφατα, φαίνεται δεν χρειάζεται στρατηγική πια στη ΔΕΗ. Και συγχωνεύτηκαν όλα. Επίσης εκπροσωπώ τη ΔΕΗ στη Eurocor, που είναι η Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών και Εμπόρων Άνθρακα. Και επειδή υπάρχει πολύ τοπική αυτοδιοίκηση και επειδή κυκλοφορώ στην περιοχή γύρω στα 30 χρόνια, θα σας διηγηθώ και μια ιστορία. Πριν από περίπου 10 χρόνια ήμουνα με παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κοζάνη για ένα project εκτός Λιγνίτη, και τους είπα, η ΔΕΗ σας δίνει ένα πόρο γύρω στα 20 εκατομμύρια το χρόνο. Δώσε τον σε αυτό το project για 5 χρόνια. Θα δημιουργήσετε μαζί με κάποια άλλη εταιρεία 1.000 θέσεις εργασίας και θα έχετε και περίπου γύρω στα 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο εισόδημα. Αλλά κυρίως θα έχετε 1.000 θέσεις εργασίας. SAE. Αντιμετώπισα ηρωνικά σχόλια και έπαψα να ασχολούμαι. Ας το έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει και ο project στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, και όποιος θέλει μπορώ να τον ενημερώσω. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα θέματα της ενέργειας. Η όλη ιστορία που γίνεται, η όλη κουβέντα που γίνεται και για το ηλεκτρικό ρεύμα. Για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύ φασαρία στην Ελλάδα, ότι είναι ακριβό το ρεύμα, οι βιομηχανίες κλείνουν, ο Μυτιλινέος πληρώνει ό,τι θέλει, η Λάρκο δεν πληρώνει σχεδόν τίποτα ή κάτι λίγα, ο κόσμος δεν έχει λεφτά, μπαίνει στα ειδικά τιμολόγια, 2 δισεκατομμύρια φέσια. Γενικώς έχουμε ένα πρόβλημα επάνω στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό βέβαια σχετίζεται και με την περιοχή, γιατί μιλάμε σήμερα και για την περιοχή, θα καταλήξουμε στην περιοχή, αφού δούμε τη συνολική εικόνα, θα μπούμε σιγά σιγά στη μικρή εικόνα για να έχουμε εύκολα συμπεράσματα. Η όλη ιστορία αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αύξηση του κόστου της ενέργειας που οφείλεται κύρια στο διοξείδιο του άνθρακα. Και εδώ πέρα είναι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας συναρτήσει τη τιμή του διοξείδιου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο που παράγεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Παράγεται πάρα πολύ διοξείδιο, το οποίο πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση φορολογείται ως αέριο του θερμοκηπίου. Βέβαια, το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο που στηρίζει τη ζωή. Έχει δαιμονοποιηθεί και όμως είναι το αέριο που στηρίζει τη ζωή. Αν το ποσοστό του διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα πέσει κάτω από τα 200 ppm, 200 ppm είναι τα μέρη στο εκατομμύριο, πάβει η φωτοσύνθεση και έχουμε προβλήματα. Σήμερα είμαστε στα 400 και όσο αυξάνεται το ποσοστό του διοξιδίου, τόσο αυξάνουν τα φυτά, δηλαδή συμφέρει να υπάρχει αύξηση του διοξιδίου και μάλιστα υπάρχουν και θερμοκήπια αυξημένου διοξιδίου, ακριβώς για να παράγουν πολύ περισσότερα φυτά. Αυτό, για να το έχετε υπόψη σας, είναι βασικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα επόμενα χρόνια θα μας ταράξει με αυτό το θέμα και ιδίως μέχρι το Δεκέμβρη που γίνεται η Σύνοδος για το Κλίμα. Για να μπούμε στη γενική εικόνα της ενέργειας, πώς διαχειρίζεται την ενέργεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2011 κυκλοφόρησε τον Οδικό Χάρτη 2050, που είναι ένα κείμενο πολιτικής. Βέβαια, εγώ είμαι μηχανικός, δεν θα απαντήσω πολιτικά, θα απαντήσω με λογική πάνω στα θέματα πολιτικής. Η πολιτική δεν έχει πάντα λογική, όπως θα διαπιστώσετε. Θα απαντήσω λοιπόν πάνω σε αυτά που κυκλοφόρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Οδικό Χάρτη 2050 με λογική. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κείμενο πολιτικής που ισχύει για το 2050 και το οποίο ακολουθείτε, έχουν περάσει 5 χρόνια, αλλά ακολουθείτε.
Καταρχήν, μέχρι το 2050 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 80 έως 95%. Άκουσα προηγουμένως ότι υπάρχει πρόταση να μπει η μελίτη 2. Αν σκεφτείτε αυτό, το οποίο τι σημαίνει, ότι από τους σταθμούς που δουλεύουν οι λιγνίτες θα μείνει μόνο το 5%, καταλαβαίνετε ότι η μελίτη 2 με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει καμία ελπίδα να γίνει. Οι στόχοι για το 2030 έβαλε κάποιους στόχους, θα τους δούμε παρακάτω. Και επίσης, επειδή παρέγινε το θέμα των ΑΠΕ, δηλαδή φωτοβολταϊκά και φυσικό και αέρας, δηλαδή κάποιες χώρες παράγουν πάρα πολύ ΑΠΕ δημιουργώντας πρόβλημα στο ηλεκτρικό τους δίκτυο, υπόθηκε να φτιαχτούν δίκτυα μεταξύ των χωρών ώστε να μεταφέρεται το πρόβλημα από μια χώρα στη διπλανή της και να διαχέεται. Αυτά είναι ιδέες βέβαια περίεργες, τέλος πάντων. Να γίνει χθες. Τα διάφορα σενάρια για το 2050 είναι η αύξηση καταρχήν της απόδοσης, βελτίωση της απόδοσης, αυτά τα πράγματα έχουν όρια. Ήδη, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο diesel που αγοράζεται σήμερα έχει ένα βαθμό απόδοση 55%, όταν 55% είναι μια εξαιρετική απόδοση, πριν από μερικά χρόνια ήταν 20%. Δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση των μηχανών μας. Γίνεται προσπάθεια συνεχώς να βελτιώνονται, αλλά αυτά τα πράγματα έχουν όρια, τα οποία δεν ξέρουμε αν θα πιάσουν τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μαζέψουμε οι αλληλικοί, η πρόταση είναι να μαζέψουμε το διοξείδιο του άνθρακα και να το βάλουμε μέσα στη γη. Αυτό δημιουργεί σεισμούς, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Να φτάσουμε να έχουμε ανανεώσιμα στο 97% του ηλεκτρικού μας συστήματος. Είναι ένα ωραίο ανέκδοτο. Του Μπόμπου βέβαια ανέκδοτο. Και θα δούμε παρακάτω τι θα πάρεις αν έχεις αυτό το ποσά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμα. Επίσης, κάνουν γαργάρα το θέμα των πυρηνικών, ότι θα έχουμε πυρηνικά, αν και η Γερμανία ήδη 27 έχει πει εγώ τα σβήνω. Και βέβαια διάφορους άλλους συνδυασμούς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έναν υπολογισμό των αποτελεσμάτων. Και έκανε επίσης και το εμπορικό επιμελητήριο της Ευρώπης, της Πολωνίας, τον αντίστοιχο υπολογισμό. Εμείς απλώς εδώ μεταφράσαμε τον ευρωπαϊκό χάρτη, τον οδικό χάρτη και τον παπαγαλίσαμε και τον κυκλοφορήσαμε, δεν μετρήσαμε τις συνέπειες. Λοιπόν, οι συνέπειες κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρωτογενής ζήτηση ενέργειας θα πέσει και θα πέσει για δύο λόγους, αύξηση της απόδοσης γενικά, συγγνώμη, και λόγω αύξησης της τιμής. Η αύξηση της τιμής θα είναι από 50 έως 100% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε τραγικές καταστάσεις, η βιομηχανία θα φύγει από την Ευρώπη. Υπάρχει και ο όρος, ο εφημιστικός όρος, διαρροή άνθρακα. Διαρροή άνθρακα σημαίνει ότι οι ενεργοφόρες βιομηχανίες φεύγουν και πάνε σε χώρες που δεν έχουν φόρους διοξιδίου. Θα μείνουμε στην Ευρώπη με υπηρεσίες, θα υπηρετεί ο ένας τον άλλον και στο τέλος θα δουλειάξουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, το συνολικό κόστος ενέργειας στο ΑΕΠ θα ανέβει από 10 έως 14%. Και όλα αυτά έχουν υπολογιστεί με την προϋπόθεση αύξησης του ΑΕΠ 1,7 το χρόνο. Κοιτάξτε, αυτό είναι προϋπόθεση για να βγουν τα άλλα. Βέβαια, το 1,7 δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν εμείς ήδη έχουμε μείον 30%. Καταλαβαίνετε τι θα πάθουν και οι άλλες χώρες σιγά σιγά με αυτή την πολιτική ενέργειας. Η ενέργεια τι είναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η ενέργεια είναι, ορισμός λέει ότι έχεις ενέργεια όταν έχεις δυνατότητα να παράξεις έργο. Δηλαδή, χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να παράξεις να κάνεις τίποτα. Μπορεί να έχεις τα πάντα, άμα δεν έχεις ενέργεια, δεν κάνεις τίποτα. Γι' αυτό είναι και το σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και πολλή κουβέντα. Οι Πολωνοί, βέβαια, πάθανε πλάκα που τα ακούσανε όλα αυτά, αντιδράσανε και κυκλοφορήσανε εμέσως. Η κυβέρνησή τους μέσω του μελητηρίου, του εμπορικού μελητηρίου, κυκλοφόρησε τις συνέπειες. Το 2030 κατά τους Πολωνούς, στην Πολωνία, οι χοντρεμπορικές τιμές θα τριπλασιαστούν. Όχι θα αυξηθούν που έλεγε εδώ πέρα το 2050 κατά 50%, θα τριπλασιαστούν το 2030.
Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στους προϋπολογισμούς των σπιτιών θα αυξηθεί από το 10% στο 15%. Είναι σημαντικό νούμερο. Και θα μειωθεί το ΑΕΠ από 5 έως 10 και πιθανόν 15%. Και αυτό είναι το σωστό. Δεν πρόκειται να αυξηθεί. Και οι νέες επενδύσεις που χρειάζονται για την ενέργεια στην Πολωνία είναι μόνο 80 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τρελά νούμερα που δεν ξέρουμε από πού θα βγούνε. Καταλαβαίνετε ότι ο οδικός χάρτης 2050 είναι ένα κείμενο πολιτικής εξωπραγματικό. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χαμό μειώνεται και η κατανάλωση άνθρακα. Στους άνθρακες βέβαια περιλαμβάνεται και ο λιγνίτης. Και το 2050, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έχει μείνει να καταναλώνεται το 2 έως 13%. 13% θα υπάρχει όταν γίνεται αποθήκευση του παραγωγμένου διοξειδίου του άνθρακα. 2% θα παραμείνει, δηλαδή τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σβήσει τον άνθρακα μέχρι το 2050. Βγήκε και το διάμεσο χαρτί για το 2030 και έγινε τον περασμένο Οκτώβρη η Σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα, που πήρε κάποιες αποφάσεις. Εδώ βλέπετε 4 από τους πρωθυπουργούς της Ευρώπης, η εικόνα είναι επίσημη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι την επόμενη μέρα το πρωί, 4 πρωθυπουργοί μελετάνε τι αποφάσισαν το προηγούμενο βράδυ. Τα σχόλια είναι δικά σας βέβαια, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, αλλά είναι εκπληκτική φωτογραφία. Τι αποφάσισε στη Σύνοδο Κορυφής, κοιτάξτε, είναι Σύνοδος Κορυφής. Παίρνουν τα αποφάσεις. 2030. 40% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Δείτε λοιπόν τι καταναλώναμε από λιγνίτη το 2005 και κόψτε το 40%. Θα αυξηθεί επίσης, θα αυξηθούν τα ΑΠΕ, να φτάσουν στο 27%. Κοιτάξτε, όταν ένα σύστημα παίρνει πάνω από 15% ΑΠΕ, είναι ασταθές. 15-20% maximum μπορεί να σηκώσει ένα σύστημα, θα το πάνε στο 27%. Πώς θα το καταφέρουνε, αυτοί ξέρουν. Είναι απόφαση όμως αυτό, ε. Άρα και τα επόμενα χρόνια τα ΑΠΕ πρέπει να ενισχύονται. Και επίσης θα αυξηθεί η βελτίωση της απόδοσης κατά 27%. Και βέβαια θα φτιαχτούν και δίκτυα, γιατί φωνάζει η Πορτογαλία και η Ισπανία, έχουν γεμίσει ΑΠΕ, τους δημιουργεί ανομαλία στο ηλεκτρικό του σύστημα και θέλουν να μεταφέρουν την ανομαλία τους στη Γαλλία. Και όλα αυτά γίνονται για τη Σύνοδο του Κλίματος στο Παρίσι το 2015. Το Δεκέμβριο του 2015. Εκεί πέρα θα πάρθουν, υποτίθεται, οι νομικά δεσμευτικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν να πάρθουν το 2009, που είχε πάει και ο ημέτερος Γεωργάκης και γύρισε και είπε το περίφημο «Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε νομικά δεσμευτικό κείμενο». Είναι το «legally binding». Αλλά δεν ερμήνευσε τι σημαίνει αυτό. Έπρεπε όλες οι χώρες εν ώψη της Συνόδου για το Κλίμα μέχρι το τέλος Μαρτίου να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Όλες οι χώρες του ΟΗΕ. Ένα πολύ μικρό μέρος, αυτή είναι όλη η κατάσταση, μόνο η Ευρώπη έκανε ουσιαστικές προτάσεις, σοβαρές προτάσεις, οι λίγοι κάνανε προτάσεις αστείες, μη δεσμευτικές. Και για να δούμε πώς έχει καταντήσει το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Σύστημα με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία βέβαια τα εγκρίνει και η πολιτική, μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, η κατάσταση είναι χαόδης. Παρουσιάζεται το φαινόμενο να έχουμε αρνητικές οριακές τιμές συστήματος, δηλαδή η χοντρική τιμή ενέργειας είναι αρνητική, δηλαδή για να δώσει ένα σταθμό, ας πούμε, η μελίτη στο σύστημα κάποιες ώρες, πρέπει να πληρώνει. Ο σταθμός πληρώνει για να μπαίνει στο σύστημα.
Θα δούμε γιατί γίνεται αυτό. Κλείνουνε οι σταθμοί φυσικού αερίου. Μιλάμε για επενδύσεις καινούργιες των 5 ετών. Δεν βγάζουν τα λεφτά τους. Δημιουργούν ζημιές. Κλείνουνε. Και παρόλο ότι οι χοντρικές τιμές είναι μείον, οι τιμές των λιανικής ανεβαίνουν. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Η κατάσταση είναι χαόδης. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εικόνα αυτή είναι δύο μέρες από τη Γερμανία. Είναι πριν από δύο χρόνια. Και στην Ελλάδα κάπως έτσι η κατάσταση, απλώς επειδή είναι δημοσιευμένο και μπορεί να το βρει οποιοδήποτε, γι' αυτό το έχω βάλει εκεί. Βλέπετε, έρχεται η μέρα, τα φωτοβολταϊκά δίνουν τρομακτικό ρεύμα, έχετε η νύχτα και πέφτουν. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον αέρα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Εάν δεν έχουμε δυνατότητα να κόψουμε αυτές τις κορφές και να αποθηκεύσουμε, σβήνουμε τους σταθμούς. Σβήνουμε τους θερμικούς σταθμούς. Σβήνουμε το λιμίτι, σβήνουμε το φυσικό αέριο. Υπάρχει μέθοδος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εκτός από τους σταθμούς, εκτός από την υδραυλική αποθήκευση, μέσω pump storage, μέσω κάποιων φραγμάτων, τα οποία τα έχουμε και στην Ελλάδα. Έχουμε δύο φράγματα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν μπορείς να δουλέψεις. Κοιτάξτε, όταν πάνε να αποθηκεύσεις ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, αυτή τη στιγμή τα ΑΠΕ έχουν μια τιμή περίπου στα 250 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμάμαι να θυμάστε το νούμερο 250. Εάν πάμε να το αποθηκεύσουμε και να το ξαναδώσουμε στο σύστημα, τα 250 λόγω του βαθμού απόδοσης της αποθήκευσης θα γίνουν 500 ευρώ τη μεγαβατόρα. Μιλάμε σε σχέση με τα 50 που έχει λιγνητική παραγωγή, που είχε, ή 45 που κάνουμε εισαγωγές σήμερα. 500. Είναι τρομακτικά τα νούμερα. Δεν τα σηκώνει η οικονομία, δεν τα σηκώνει η τσέπη μας. Ένα άλλο πρόβλημα με τα ΑΠΕ είναι η αξιοπιστία τους. Δίνουν ρεύμα όταν έχει ήλιο ή όταν φυσάει. Εμείς τι έχουμε συνηθίσει? Έχουμε συνηθίσει να βάζουμε το φωτιστικό στην πρίζα και να έχουμε φως. Αυτό δεν θα ισχύει με τα ΑΠΕ. Και για την Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι τραγικά, αλλά όταν είσαι εξωγό στη Σκωτία και περιμένεις να έχεις ρεύμα την ώρα που κάνει κρύο, και ξέρετε, κάνει κρύο, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες συνοδεύονται με άπνοιες. Δηλαδή θα έρθει ο ταλέπορος ο Σκοτσέζος ή ο Νορβηγός, ο Σκοτσέζος, γιατί οι Νορβηγοί έχουν και άλλες πηγές, θα έρθει η ώρα που δεν θα έχει ρεύμα όταν θα κάνει πάρα πολύ κρύο και δεν θα μπορεί να διστάγει το σπίτι του. Γιατί ακόμα και φυσικό αέριο να έχει, πάλι χρειάζεται ρεύμα για να δουλέψει το σύστημα. Και θα έχουμε θανάτους. Μην το βλέπετε, δεν είναι ακραίο το σενάριο, έχει συμβεί. Και βέβαια τα ΑΠΕ δεν δουλεύουν μόνο τους. Δεν είναι η στήριξη των θερμικών σταθμών όπως είναι ο λιγνίτης, όπως είναι το φυσικό αέριο. Μα όταν πετάς έξω τους θερμικούς σταθμούς για μεγάλο διάστημα, δεν βγάζουν σωστό κόστος. Έχεις τα 250 ευρώ τη μεγαβατόρα από τα ΑΠΕ, έχεις ανεβασμένο το κόστος των λιγνητικών ή των φυσικού αερίου. Όλο το σύστημα, το κόστος το ανεβαίνει. Και βέβαια το πληρώνουμε όλοι, το πληρώνει και η βιομηχανία, η οποία σηκώνει και φεύγει. Άρα δεν μπορούμε να ζήσουμε με τα ΑΠΕ. Όποιος πει ότι μπορεί να ζήσει ότι ένα σύστημα μπορεί να βασιστεί στα ΑΠΕ, δεν λέει την αλήθεια. Ή δεν είναι καλά ενημερωμένος. Και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Λέει, τα κάνουμε όλα αυτά για να αποφύγουμε την κλιματική αλλαγή. Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Είναι ένας όρος ουδέτερος. Με την πυρηνική ενέργεια είστε? Θα σας εξηγήσω με τι είμαι. Είμαστε ενάντια. Δεν είστε ενάντια στο... Παρακαλώ, κύριε Στεφανίδη. Κύριε Στεφανίδη, ας ολοκληρώσει ο συγκητής. Εγώ είμαι με τη λογική. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή είναι ένας όρος ουδέτερος. Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε η ιστορία με το κλίμα, δεκαετία του 70. Υπήρχε το πρόβλημα της επερχόμενης μικράς παγετώδους περιόδου. Γι' αυτό και γίνανε πειράματα από την Αμερική. Η Αμερική είναι ένα πολύ σοβαρό κράτος. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την επερχόμενη πτώση των θερμοκρασιών? Και εκεί πέρα βγήκαν και τα θερμοκήπια αυξημένου διοξιδίου. Μετά, στη δεκαετία του 90, δεκαετία του 80, τέλος δεκαετία του 90, επικράτησε ο όρος παγκόσμια ανθρωπογενής υπερθέρμανση. Όταν σταμάτησε αυτή η υπερθέρμανση,
και το 98 σταμάτησε και από εκεί και πέρα δεν έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, άλλαξε ο όρος και έγινε κλιματική αλλαγή και τώρα ετοιμάζεται ακόμα ένας άλλος όρος γιατί οι θερμοκρασίες πέφτουν. Αν δούμε τις θερμοκρασίες στο γεωλογικό χρόνο, δηλαδή τα τελευταία 500.000 χρόνια, θα δείτε ότι υπάρχει μια κυκλικότητα των θερμοκρασιών. Κάθε 150.000 χρόνια έχουμε μια μικρή περίοδο αυξημένων θερμοκρασιών. Μικρή περίοδο αυξημένων θερμοκρασιών. Η Ελλάδα βεβαίως δεν επηρεάζεται από αυτό. Η Ελλάδα είναι ένα από τα καλύτερα οικόπεδα στη γη. Έχει πάντα καλό κλίμα και δεν έχει παγετώνες. Αλλά η Ευρώπη, ας πούμε, εδώ στην παγετώδη περίοδο, εκτός από το τις Άλπες, η μισή Γερμανία ήταν κάτω από τους πάγους. Καταλαβαίνετε ότι η στενή περίοδος με τις αυξημένες θερμοκρασίες που είμαστε τώρα είναι η ευλογημένη περίοδος για τη γη. Και βέβαια όλα αυτά τα αυξημένες θερμοκρασίες λέγονται optimum, βέλτιστα. Και δεν λέγονται τυχαία. Άρα οι αυξημένες θερμοκρασίες είναι ευλογία. Και μάλιστα μια από τις αυξημένες θερμοκρασίες είναι την μινωική περίοδο και λέγεται minoan optimum. Γιατί μας έχουν ζαλίσει με την επερχόμενη αύξηση θερμοκρασίας. Ήδη τα μοντέλα τους έχουν φύγει. Τα μοντέλα έχουν προσδιορίσει το 15 να είμαστε εδώ πέρα και η πραγματικότητα είναι εδώ. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν υπάρχει ένα πραγματικό επιχείρημα να πούμε ότι πρέπει να κόψουμε τον άνθρακα. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει. Πιέζεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν πιέζεται σε άλλες χώρες. Στην Κίνα, ας πούμε, δεν πιέζεται. Η Κίνα έχει 630 μονάδες λιθάνθρακα, 800. 630. Ούτε στις ΗΠΑ. Τι είπατε? Ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πιέζεται από άλλους λόγους ο άνθρακας. Συγγνώμη κύριε Λεωνάρδο, συγγνώμη. Θα έχετε τον χρόνο για ερωτήσεις σε όλους τους εισηγητές. Σας παρακαλώ πολύ, μην διακόπτουμε τον εισηγητή. Χαλάμε την εκδήλωση, έτσι, την εικόνα της εκδήλωσης. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά όχι κύριε Λεωνάρδο, να κρατήσουμε τα τυπικά. Ευχαριστώ. Και μπαίνει το ερώτημα, γιατί πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν πηγές ενέργειας για το μέλλον. Αν δούμε λίγο το μέλλον, το πετρέλαιο έχει ένα μέγιστο της παραγωγής, το οποίο σε αυτό είμαστε περίπου τώρα, και θα αρχίσει να σβήνει. Από το 40 και μετά θα αρχίσει να πέφτει η παραγωγή του. Ο άνθρακας έχει εκατοντάδες χρόνια ζωής ακόμα, αλλά και αυτός θα σβήσει. Και το φυσικό αέριο επίσης. Άρα υπάρχει ανάγκη να βρεθεί κάτι. Υπάρχει αυτό το κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σύνδεξη. Υπάρχει ένα μεγάλο project ευρωπαϊκό και διεθνές με ρωσικό αντιδραστήρα, το ITER. Και πιστεύουμε ότι στη δεκαετία του 30 θα είναι πλέον σε εμπορική εφαρμογή. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε από ορυκτά καύσιμα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 30. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Γιατί λέμε μέχρι το 30. Υπάρχει ο αντιδραστήρας Lockheed. Σε 5 χρόνια θα είναι δοκιμαστικής εφαρμογής και σε 10 σε εμπορική. Υπάρχει και η ψυχρά σύνδεξη, δεν την έχω βάλει μέσα, επειδή γίνεται μεγάλος καβγάς για αυτό το θέμα. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις επίσημες. Υπάρχει και το θόριο. Δεν ξέρω πόσοι έχουν ακούσει για το θόριο. Βέβαια πάνω γράφω ότι είναι αντιδραστήρα σύνδεξης, συγγνώμη για την ανακρίβεια, είναι σχάσεις. Το θόριο είναι ένα μέταλλο πολύ κοινό στη φύση, πολύ κοινό στη φύση, το οποίο το δούλεψαν οι Αμερικάνοι για σχάση, ραδιενεργό μέταλλο, ραδιενεργό υλικό, το δούλεψαν για σχάση οι Αμερικάνοι, αντί για ουράνιο στη δεκαετία του 60 και 70. Το 80 είχε πλέον φτιαχτεί ο αντιδραστήρας εμπορικής εφαρμογής. Δούλεψε 2 χρόνια και τον κλείσανε, τον κλειδώσανε και είπαν ξεχάστε το και δεν ξαναμίλησε κανένας. Ξανάρχισε η ιστορία με το θόριο αρχές του 2000 στην Κίνα. Ο αντιδραστήρας θορίου έχει 2 μεγάλα προσόντα σε σχέση με το ουράνιο. Πρώτον, δεν τίκε το πυρήνας του, άρα δεν έχουμε ατυχήματα σε στυλ Φουκοσίμα
για να καταστρέψουμε χώρες. Και το δεύτερο είναι ότι τα κατάλοιπά του είναι ελάχιστα. Είναι 1/10.000 σε σχέση με τον αντιδραστήριο ουρανίου. Και βέβαια δεν παράγονται πολεμικά όπλα. Δεν παράγεται πλουτόνιο για βόμβες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν πέσει πάνω στον αντιδραστήρα θορίου. Η Κίνα, η Ινδία έχει δύο τεχνολογίες που δουλεύει παράλληλα. Η Νορβηγία, η Νότιος Αφρική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστεύετε, δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει δώσει ένα project σε ένα πανεπιστήμιο. Από εκείνα τα project που, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τα project που τρώνε λεφτά, χωρίς να βγάζουν αποτέλεσμα. Λοιπόν, το θόριο στο τέλος της δεκαετίας του 20 θα είναι σε εμπορική εφαρμογή. Και το κόστος του είναι χαμηλότερο από τους λιγνητικούς σταθμούς. Αυτή η εκτίμηση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να μπούμε λοιπόν και σας άρεσε λίγο παραπάνω με το γενικό πλαίσιο της ενέργειας, αλλά είναι χρήσιμο να ξέρουμε πού πατάμε. Να μπούμε λοιπόν σιγά σιγά στα στενά δεδομένα τα δικά μας. Ο προγραμματισμός των ορυχείων της ΔΕΗ στην περιοχή Πτολεμαΐδας είχε γίνει ένας προγραμματισμός το 2007-2008, ένας σοβαρός προγραμματισμός, τα είχαμε ξαναδεί όλα, τα είχαμε ξαναμετρήσει όλα και είχαμε βγάλει μια καμπύλη κατανάλωσης μέχρι τέλους. Είχαμε κάνει ένα προγραμματισμό μέχρι τέλους των ορυχείων. Και ο λόγος που κάνουμε μέχρι τέλους είναι να μην αφήνουμε τρύπες στο έδαφος. Δηλαδή κάθε φορά που σκάβουμε, που έχουμε ένα ορυχείο, μόλις τελειώνει, να γεμίζεται από το διπλανό, ώστε στο τέλος να αφήσουμε μόνο μία τρύπα, μόνο μία λίμνη, να μην δημιουργήσουμε περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ήρθε όμως η κυρία Μπυρμπύλη το 10 και μας κατέβασε αυτή την καμπύλη, εδώ, και είπε το 2020 ξεχνάτε τα λιγνητικά, σχεδόν τα ξεχνάτε. Ευτυχώς ξεχάσαμε την κυρία Μπυρμπύλη, έφυγε γρήγορα. Και ησυχάσαμε, μας δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά γιατί κατάργησε όλους τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας και από τότε δεν έχουμε συνέλθει. Και θα πάμε σε ένα πρόγραμμα παραγωγής λιγνίτη, το οποίο είναι το πλέον λογικό, είναι ετοιμασμένο το 12, μετά που έφυγε η κυρία Μπυρμπύλη, είναι εσωτερικό. Η ΔΕΗ δεν έχει επισημοποιήσει τα σχέδιά της, αλλά αυτή τη στιγμή ακολουθείται. Έχουμε το αμύντεο να κλείνει το 19 και κλείνει λόγω εκπομπών ρήπων. Όχι ότι τελειώνει το κοίτασμα. Υπάρχει πρόβλημα στο αμύντεο. Υπάρχει σκέψη και μπορεί να υλοποιηθεί, να παρατεθεί για μία μονάδα η λειτουργία για να μπορέσει να εξαντληθεί το κοίτασμα. Η καρδιά κλείνει, ο Άγιος Δημήτριος συνεχίζει, εδώ μπαίνει και η Πτολεμαΐδα 5. Βέβαια, έχει μετατεθεί η έναρξη, θα πρέπει να μετατεθεί η έναρξη ή θα δούμε τι άλλο θα συμβεί. Και είναι ΛΥΤ. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, εγώ είμαι ειλικρινής σε αυτά που σας λέω, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ΛΥΤ 2. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση διευκρινιστική μόνο, τίποτα. Ναι. Συγγνώμη και για την διακοπή σας. Γραμματέα του Λευκού Κέντρου, να σας ρωτήσω κάτι και να μου το διευκρινίσετε. Πριν λίγο καιρό, με βάση το νομοσχέδιο της Μικρής ΔΕΗ, ερχόταν η κυβέρνηση και μας έλεγε προϋπόθεση μέσα στη Μικρή ΔΕΗ η κατασκευή της μονάδος. Έρχεστε εδώ σήμερα και μας λέτε με τα στοιχεία που μας δείξατε, δεν τα έχουμε δικό, με τα στοιχεία που μας δείξατε, λέει δεν υπάρχει περίπτωση να γυμνεί. Τελικά ποιος μας έλεγε αντίθεση εδώ πέρα. Η κυβέρνηση ή εσείς. Ποιος μας λέει αντίθεση, να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ σας λέω. Δεν θα αφήσει το αυτά που λέω. Όχι να σας απαντήσω. Εγώ σας λέω. Εγώ σας λέω τον προγραμματισμό που έχουμε εμείς. Εγώ έρχομαι ειλικρινά και χωρίς κανένα πρόβλημα να σας πω. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Κύριε Δελιγιώργη. Κύριε Δελιγιώργη. Λοιπόν, υπάρχει ο χρόνος των ερωτήσεων στο τέλος. Σας παρακαλώ πολύ, θα ξεφύγει η διαδικασία. Έτσι, κύριε Λοβέρδο, Λεωνάρδο. Θεωρώ, παρακαλώ πολύ. Θεωρώ τα ερωτήματά σας είναι ρητορικά. Στο τέλος θα έχουμε τον χρόνο να απαντηθούν. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε. Πιστεύω πηγαίνουμε πολύ καλά, είμαστε μέσα στους χρόνους μας. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σας παρακαλώ πολύ.
να προσγειωθούμε και λίγο στην τρέχουσα κατάσταση. Βέβαια ο διάδρομος, όπα, μισό λεπτάκι. Το αεροπλάνο πάει στραβά, έχει έντονος πλευρικός ανέμους και δεν μπορεί να προσγειωθεί καλά στο αεροδρόμιο. Πράγματι έχουμε ανέμους το τελευταίο διάστημα. Η καθημερινή γράφει φτηνότερη εισαγόμενη ενέργεια από την παραγόμενη με τον Λιγνίτη. Από κάτω η εφημερίδα της κυβερνήσεως εδώ πέρα μιλάει ο ελληνικός Λιγνίτης τελικά μας συμφέρει. Είναι ένα ερώτημα το οποίο σχετίζεται με τη δημιουργία της μονάδος 5. Προσέξτε, το ερώτημα που βάζει καθημερινή είναι αφού η παραγόμενη ενέργεια στην Ελλάδα από τον ελληνικό Λιγνίτη είναι ακριβότερη από την εισαγόμενη, γιατί να φτιάξουμε τη μονάδα 5. Προσέξτε το ερώτημα που μπαίνει και μπαίνει από πολλούς στο τελευταίο διάστημα, όχι μόνο από πλευράς περιβαλλοντικών οργανώσεων, μπαίνει και από σοβαρότερους ανθρώπους. Και το ερώτημα είναι σοβαρό και πρέπει να απαντηθεί επίσης σοβαρά. Άμα δούμε την εξέλιξη της λιγνητικής ηλεκτροπαραγωγής, είναι το, η μαύρη μπάρα, θα δείτε ότι από το 4 που είναι το μέγιστο, σήμερα από το 32,5 που ήταν το 2004, έχουμε φτάσει το 2014 στα 22,9 τεραβατόρες ενέργεια από λιγνίτη. Το 2014 ο λιγνίτης ήταν στο 45% στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Φέτος είναι στο 35%. Και οι εισαγωγές έχουν ξεφύγει, το 2014 ήταν 16% και το 2015 είμαστε στο 25%. Δυστυχώς, τη μείωση του λιγνίτη την πήραν οι εισαγωγές. Εδώ ήταν το πρόγραμμα που είχαμε πριν από 2 χρόνια βγάλει και λέγαμε το 2015 θα έχουμε 23,5 τεραβατόρες λιγνητική παραγωγή ενέργειας. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα πιάσουμε, δεν θα πιάσουμε τις 20. Και βέβαια, αντίστοιχα θα έχουμε μειώσεις και τα επόμενα χρόνια. Ο λόγος είναι, ένας από τους λόγους, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, είναι το κόστος του λιγνίτη. Το κόστος του λιγνίτη θα στο δώσω σε μορφή ευρώ αναμονάδα τροφοδοτούμενης ενέργειας στο σταθμό. Ευρώ ένα γιγκακάλ. Εδώ έχουμε τα διάφορα λιγνητορυχεία της Ευρώπης και ένα στην Αμερική, της Αμερικής μάλιστα στη Βόρεια Δακότα, είναι 3,5 ευρώ το γιγκακάλ, είναι η χαμηλότερη τιμή που έχω βρει παντού. Βέβαια στη Βόρεια Δακότα τα σπίτια, η λιανική, πληρώνει όσο πληρώνει εδώ πέρα το αλουμίνιο της Ελλάδος. Είναι τρομακτικά φθηνά. Όλες οι τιμές, προσέξτε τα νούμερα, εντάξει μπορεί να μην έχετε αίσθηση των μονάδων, αλλά τα νούμερα αυτά του κόστους ενέργειας που δίνουν τα διάφορα λιγνητορυχεία είναι κάτω από 10. Είναι σημαντικό. Εδώ που είμαστε. Αυτό το μπλε το χοντρό είναι ο μέσος όρος της ΔΕΗ. Μεγαλόπολη, Πτολεμαϊδα. Και έχουμε φύγει από το 10 που ήμασταν το 2007, έχουμε φτάσει το 2014, αυτά είναι απολογιστικά στοιχεία, κόστους, έχουμε φτάσει στο 13. Και επειδή είμαστε στη Φλόρινα, Αχλάδα, η σύμβαση του 2007 ήταν εδώ κάτω. Η σύμβαση αλλάζει κάπου εδώ πέρα και το κόστος εκ το ξέρετε. Και ενώ εδώ πέρα ο σταθμός της Αχλάδας ήταν η πρώτη ένταξη, δηλαδή από όλους τους λιγνητικούς σταθμούς έμπαινε πρώτος, γιατί είχε το χαμηλότερο κόστος, σήμερα είναι τελευταίος. Και με την πίεση που υπάρχει από τις εισαγωγές, είναι ο τελευταίος των τελευταίων, δηλαδή μπαίνει μόνο για κάποιους άλλους λόγους λειτουργικούς του συστήματος, όχι επειδή αξίζει λόγω κόστος να μπει. Σας ευχαριστώ. Και συγγνώμη για τα λίγα και κάτι χρειάζεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Λεωνάρδο. Παρακαλώ τον κύριο Ιωακήμη Ιωάννη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, να
παρουσιάσει την εισήγησή του. Γεια σας κύριε Αντωνιάδη, θα πω και αυτό που αδημόσει κατηδίαν σε εσάς, ότι δουλεύω 32 χρόνια στα Ορυχεία, είμαι από τον Πειραιά, αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα που είσαι βέβαια ή που δουλεύεις, σημασία έχει να δουλεύεις. Όπως ο κύριος Ζωνάρδος έχει περισσότερα χρόνια από μένα που έχει ασχοληθεί με τα Ορυχεία, η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων έστειλε εμάς να κάνουμε τις εισηγήσεις. Δεν είμαστε και πολύ χαμηλό βαθμό υπάλληλοι, που συνηθίζεται να λέγεται. Θα σας πω όμως από την πλευρά μας, έχουμε συνηθεί βέβαια με τον κύριο Λεωνάρδο, έβαλε τα θέματα σωστά όπως συμβαίνουν και ποιες είναι οι εξελίξεις πολύ αργότερα, και θα σας πω και τα τώρα τι συμβαίνει και τα αμέσως επόμενα χρόνια. Όμως επειδή κατάλαβα ότι έχετε πολύ σοβαρή υποχρέωση, σας ευχαριστούμε. Όπως καταλάβατε, πάνω απ' όλα πρέπει να κρατηθεί η λιμνητική κιλοβατόρα χαμηλά. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Κάθε τι που λέμε έχει ένα κόστος. Βλέπετε αυτό που λέγονταν ναυαρχίδα της ΔΕΗ, η Μελίτη, σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, λόγω των φτηνότερων εισαγωγών αφενός και αφετέρου γιατί η χώρα δεν έχει καταναλώσει πηγές του παρελθόντος. Έφτανε 10.000 μεγαβάτ ήθελε ισχύ και τώρα είμαστε 5, έτσι. Και 6 πήγαινε. Τώρα πάνε και ο καιρός. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουν για λόγους κόστους, γιατί εταιρεία είμαστε. Έτσι. Κοινοφελής εταιρεία δίνει ένα αγαθό, αλλά δεν πάμε να είμαστε εταιρεία. Δεν είμαστε αυτό που λέμε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έτσι. Φυσικά λόγω του δημόσιου χαρακτήρα έχει και ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό που δεν έχει αν ήταν μια καθαρά ιδιωτική εταιρεία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, το εργατικό κέντρο και την νομαρχία, λέω εγώ έτσι για ευκολία. Δεξιά-αριστερά παίζει. Ωραία. Η λιγνητική δραστηριότητα είναι 60 χρόνια όπως ξέρετε, θα τα περνάω λίγο γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα διότι ο λιγνίτης είναι από τους φτωχότερους άνθρακας ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και σε αυτό βασίστηκε ο εξελεκτρισμός της χώρας μετά τον πόλεμο. Ήταν ένας Ζήδης, παλιός πολιτικός της Ένωσης Κέντρου, Μάρια, ο οποίος θεώρησε, είδε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό και ο πρώτος επιχειρηματίας ο Φωτουσάκης ξεκίνησε και από το 1975 αυτά πέρασαν στη ΔΕΗ. Αν δεν υπήρχε, η χώρα δεν θα είχε τον εξελεκτρισμό που έφτασε να έχει και φυσικά δεν θα είχε αυτή την ανάπτυξη και ειδικά εδώ στην περιοχή, με επιπτώσεις. Ο λιγνίτης έχει επιπτώσεις. Στο τέλος, ό,τι και να λέω, δεν σημαίνει ότι είμαστε μια χαρά. Ούτε η Κοζάνη, ο νόμος Κοζάνης, ούτε ο νόμος Φλόρνας, ακόμα, δεν είναι σαν τα κρεβενάκια, παράδειγμα, έτσι. Σαφώς υπάρχει επιβάρηση. Το θέμα είναι τι κάνεις να μειώνεις την επιβάρηση αυτή. Παρόμοια πράγματα είχαμε στην Μεγαλόπολη. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα λιγνητικά κέντρα. Για ιστορικούς λόγους, το 1933 ξεκίνησε η πρώτη έτσι δραστηριότητα για να πάει ο λιγνίτης στα θωρυκτά εκεί που στάθμευαν στον πόρο και στον άφλιο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Το 1951 το Αλιβέρι, υπόγεια, τα πρόλαβα γιατί είμαι λίγο μεγάλος, τα πρόλαβα τα τελευταία δραστηριότητα στο Αλιβέρι, στα υπόγεια, μια φρικτή κατάσταση έτσι. Είχες πάει Μαρία, φαντάζομαι. Το 1956-57 στην Δυτική Μακεδονία με το κύριο πεδίο και στη Μεγαλόπολη από το 70. Αυτή την περίοδο, το μεσαίο είναι πάω, είναι pointer, έτσι. Την περίοδο αυτή 7,7 δισεκατομμύρια στερεά κυβικά και έχουν βγει 1,6 δισεκατομμύρια τόνοι λιγνίτη. Στη Μεγαλόπολη. Εδώ δείχνει πως
εξελίχθηκε από το 57 σιγά σιγά, φτάσαμε εδώ στο απόγειο και έχει αρχίσει σταδιακά η πτώση. Την είδατε στο διάγραμμα, μην κρατάτε έτσι πολύ τα νούμερα, αλλά υπάρχει σαφώς πτώση γιατί μειώνονται τα μεγαβάτ εγκατεστημένα της, του Λιγνίτη. Όμως αυτή την περίοδο είναι σαν να κερδίσαμε 250 εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο. Σημερινές τιμές 134 δις ήταν όφελος στην εθνική οικονομία. Με επιπτώσεις άλλες στις περιοχές που αναπτύχθηκε η δραστηριότητα. Και μόνο τα τελευταία 15 χρόνια, μας το κρύβει λίγο ο κύριος Νικολαίδης, 1,8 δις έγιναν επενδύσεις. Πολλές ή λίγες, 1,8 δις ήταν οι επενδύσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Πάντα μιλώ για τα ορυχεία. Εδώ έχουμε αυτές τις κατανομές, το είδατε και προηγουμένως το περνάω, η καθαρή παραγωγή στο υπηρετικό σύστημα, το 2014 είχε φτάσει σε αυτό το μέγεθος. Διαρκώς φθήνει. Και φέτος, λόγω των φθηνών εισαγωγών και λόγω της μη κατανάλωσης γενικώς ενέργειας στη χώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ. Ένας χάρτης που δείχνει τα αποθέματα από την πρωτοχρονιά του 2015. 3 δισεκατομμύρια τόνοι σπαρμένα στην Ελλάδα όπως τα βλέπετε. Η Δυτική Μακεδονία έχει το 58% των αποθεμάτων. Και στην Ελασσόνα έχει αυτά τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν δύο μονάδες αν κανείς ήθελε να επενδύσει στο Λιγνίτη. Αν συμφέρει, αν ήθελε. Εδώ είναι όλη η περιοχή από το νότιο, όπου ήταν το τελευταίο αρχείο που δούλεψα πριν από 6 μήνες, μέχρι επάνω. Τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα των ορυχείων που έχει ΔΕΗ από την πρωτοχρονιά του 2015 είναι αυτά. 910 εκατομμύρια τόνοι. Εδώ δείχνει τις 6 καφές, 6,5 δις. Η σχέση εκμετάλλευσης, για όσους δεν ξέρουν, σημαίνει πόσα κυβικά βγάζεις για ένα τόνο λιγνίτη. Όσα περισσότερα κυβικά χρειάζεται να βγάλεις, τόσο ακριβένει η παραγωγή λιγνίτη και άρα και η λιγνική κιλοβατόρα. Και η μέση θερμογόνος δύναμη συνολικά είναι 1400. Έχει εδώ τα επιμέρους ορυχεία, το παλιό το κύριο, το νότιο, εδώ είναι το παλιό ορυχείο καρδιάς που λέγαμε, ας πούμε το λέμε ψηλά τη λόγω του παλιού όμορου δήμου, εδώ είναι το αμύντιο. Το αμύντιο 70 συνολικά, 43 στο ορυχείο αμυντέου, 27 η Λακιά, η Φλόρνας 102, που είναι 60 μόνο η ΔΕΗ, η παραχώρηση που έχει η ΔΕΗ, και 90 έχει το δημόσιο, είναι αυτός ο διαγωνισμός που 7 χρόνια δεν μπορούν να αναθέσουν πουθενά το έργο, και το κλειδί 42 εκατομμύρια. Συνολικά 1 δισεκατομμύρια λιγνίτη, αν θέλουμε να τον εκμεταλλευτούμε και να μην αφήσουμε τρύπες, που είπε ο κύριος συνάδελφος προηγουμένως. Αυτά είναι τα κοιτάσματα σε παραχωρήσεις που έχει η ΔΕΗ πάλι στη Δυτική Μακεδονία. Ας μη σας εξηγώ όλα αυτά τι είναι, είναι προς τον νότο αυτά. Λακιά 13, η επέκτασή της, η Λόφη Μελίτη 43, τα Κομνηνά, εντάξει τα βάζω εγώ στο αμύτεο ας πούμε, 95, το Προάστιο, ξέρετε που είναι, ο Άγιος Χριστόφορος και από εκεί και κάτω η Πελοπόννησος, η οποία προφανώς τελειώνει γιατί τα κοιτάσματα είναι πεπερασμένα, δεν ήταν ανανεώσιμα. Λοιπόν, ας πούμε εδώ, έτσι, να το επικεντρώσω, γι' αυτό το κοκκίνησα κιόλας επειδή είναι στη Φλόρνα. 6,8 κυβικά πρέπει να βγάλεις για να πάρεις ένα τόνο λιγνίτη αυτής της ποιότητας. 1250 θερμίδες. Είναι χαμηλά καύσιμα γενικά, έτσι. Και η Λόφη Μελίτη είναι σαφώς καλύτερα. Έχουν αυτό το λιγνίτη. Αυτά τα κυβικά πρέπει να σκαφτούν. 11 κυβικά για ένα τόνο λιγνίτη. Εκμεταλλεύσιμα είναι, έτσι. Γιατί πάντα είναι συνάρτηση με τις τιμές του πετρελαίου. Τέλος πάντων, με την, όπως και είναι το χρηματιστήριο, έτσι και εδώ είναι τιμές. Αν ξεχάσεις, αν ο λιγνίτης δίνει απασχόληση,
αν αναπτύσσει μια περιοχή και το δεις στεγνά οικονομικά. Εδώ είναι παραχωρήσεις που δεν τις έχει δει. Ελασσόνα, Δράμα, δεν άφησαν ποτέ 20 χρόνια πριν, ή 30 ήταν κύριε Λεωνάρδο πριν στη Δράμα που αρνήθηκαν να ανοίξουν και να γίνει εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Οι ιδιώτες τυφλών έχουν 137, αυτό είναι στο δημόσιο. Και αν γίνει εκμετάλλευση, δεν έχει σχέση εδώ με ιδεολογίες, αν γίνει εκμετάλλευση, ό,τι και να γίνει, αυτό το κοίτασμα με αυτό που έχει δει πρέπει να το κάνει στην εκμετάλλευση. Τεχνικά πρέπει να γίνει στην εκμετάλλευση των δύο κοιτασμάτων. Αν τα έχει δει, ενιαία εκμετάλλευση. Αν τα έχουν δύο, πρέπει να κάνουν αναγκαστικά στην εκμετάλλευση. Τεχνικά αλλιώς δεν γίνεται. Και εδώ, Αχλάδα, ρόζα εμείς το λέμε έτσι για ευκολία, 45 εκατομμύρια. Εδώ, στην τρίτη στήλη, φαίνονται παντού οι σχέσεις. Ναι, είναι καλά κοιτάσματα σε σχέση με αυτά που έχουμε στο νομό Κοζάνης ή τα άλλα κοιτάσματα, Αμίνιο κτλ. Είναι προφανώς καλύτερα. Κοιτάξτε, 2.200, 2.420. Ορίστε. Σε Λόφ Μελίτη λέτε. Σε ποιο. Έχει σημασία ποιο κοίτασμα, κοιτάμε. 1.250. 1.300 λέμε εμείς περίπου έτσι. Εδώ για λιγνίτης είναι πλούσιο, δεν το συζητάμε σχετικά, έτσι, σαν θερμίδα λέω. Τι έχει πωλήσει. Μήπως φταίει η έκδοση που έχετε. Ναι, αριστερά θα δείχνει. Ακούστε, εδώ είχε, εντάξει δεν το παίζει το σύστημα, εδώ είχε τα ορυχεία, ορίστε, δεν πειράζει, δεν χαλάσει ο κόσμος, αν δεν έχουν προβλήματα παρακάτω, εδώ είχε τα ορυχεία που σήμερα εκμεταλλευόμαστε, στην Δυτική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, και τι σταθμούς τροφοδοτούν. Εδώ υπάρχει ένα στεράκι, έχουν 593 μεγαβάτ ήδη ή από βλάβες, το ρεμαϊδα 3-4 που είχε ζημιά, είτε είναι στην ψυχρή εφεδρία, τέλος πάντων δεν είναι λιγότερα κατά τόσο, κατά 593. Το είδατε προηγουμένως, γενικά φαίνεται αυτή η συνεχή πτώση που θα έχουμε οδεύοντας προς το 2050-55. Εδώ δείχνει, και δεν θέλω να σταθώ, αν κανείς θερεί το παίρνει, βλέπει γενικώς πώς θα εξελιχθούν τα ορυχεία αυτού που λέμε πτωνεμαΐδας, ας πούμε. Εδώ πώς θα είναι με βάση τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Υπάρχει στο τέλος, προβλέπεται που θα υπάρχουν λίμνες, που θα έχει δασικές, χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αυτά είναι υποχρεωτικά από τον νόμο να τηρηθούν. Και υπάρχουν υπηρεσίες, όσο και αν δεν είναι καλά στελεχωμένες, όπως του κυρίου Πάτου, η Επιθεώρηση Μεταλλείων ή άλλες, οι οποίες πρέπει να ελέγχουν την νομοθεσία εξίσου σε εμάς που είμαστε μεγάλοι ή στους ιδιώτες που αυτή τη στιγμή είναι μικροί ή πολύ μικροί. Η συμβολή του Λιγνίτη στη χώρα. Μέχρι τώρα δίνει αυτάρκεια. Θέλετε να με ειδοποιήσετε άμα να βιάζομαι. Το συνάλλαγμα που εξοικονομεί, όπως είπαμε. Ασφάλεια εφοδιασμού. Δεν υπάρχει αγωγός που έρχεται από την Ουκρανία και ανάλογα με τα γεωπολιτικά παιχνίδια κόβει ή δεν κόβει στρόφιγγα. Εξασφαλίζει ασφάλεια. Και έχει ελεγχόμενο κόστος. Όχι είναι φτηνό ή ακριβό, ξέρεις το κόστος. Δεν εξαρτάται πολλά, πάρα πολλά πράγματα στο Λιγνίτη, δεν εξαρτώνται και τα σημαντικά από εξωγενείς παράγοντες. Και πέρα από την απασχόληση που δίνει, την έμεση, την άμεση, την έμεση, βοηθά
να αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι γύρω από την οικονομία του Λιγνίτ. Και πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Λιγότερες από παλιά. Λιγότερες από σήμερα από αυτές που υπάρχει ανάγκη για να δουλεύουν τα ορυχεία. Πάρα πολλοί εξκαφείς, αν δείτε στα ορυχεία, είναι κρατημένοι επί μήνες και όλο το φαινόμενο χειροτερεύει, διότι δεν γίνεται καμία πρόσληψη. Και η ΔΕΗ είναι μέσα στο γνωστό νόμο. Απαγόρευση προσλήψεων. Και δεν έχει προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχει υγεία, η παιδεία. Ότι δίνουμε, αυξάνουμε τοπική απασχόληση ως εταιρεία, δεδομένο. Την επιχειρηματικότητα το έχετε δει από οτιδήποτε. Αν και έχουν γίνει λίγα πράγματα, θα σας πω λίγο παρακάτω. Ξανά έλεγα πριν, το τονίζω επίτηδες και επαναλαμβάνομαι. Μπορούν να αναπτυχθούν πολλές εναλλακτικές δραστηριότητες. Μια περιοχή δεν πρέπει να έχει μόνο καλλιέργεια. Δηλαδή, δεν γίνεται η Καστοριά να έχει μόνο γούνα. Κάτι μπορεί να πάει καλά στη γούνα. Δεν γίνεται η Κοζάνη, και έτσι είναι όμως, στηρίχθηκε μόνο στο Λιγνίτι. Ή η Φλόρινα να έχει, ας πούμε, στην κατάσταση που είναι, έτσι. Όποτε έρχομαι προς τα δω, πραγματικά ως πολίτης, βλέπω πόσο παρατημένη είναι, έτσι. Από τους δρόμους, από οτιδήποτε. Αλλά ένα πράγμα είναι το κράτος, ένα πράγμα είναι και η ατομική πρωτοβουλία και η επιχειρηματικότητα. Δεν γίνεται όμως να βασίζεται μόνο σε μονοκαλλιέργεια που λέμε, έτσι. Δηλαδή πες ότι παράγει μόνο ζάχαρη και δεν πάει καλά η ζάχαρη διεθνώς. Τι θα κάνεις. Πρέπει να έχει πολλές εναλλακτικές. Τώρα βέβαια αυτά τα πράγματα που λέω, όταν ήρθα εδώ νεαρός, 32 χρόνια πριν, τα ίδια άκουγα, έχω πάει σε μερίδες, σε συνέδρια, λέγαμε τα ίδια, το κόνασε με εκεί πέρα βαριέσαι κιόλας, όχι να τα λες, αλλά να δεις και κάτι ρε παιδί μας. Στην Κοζάνη λέμε, ξέρω εγώ, να αναπτύξουμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε στη λίμνη Πολυφύτου. Έχουμε δίπλα στον πλαστήρα, όσο έχει πάει η δρομή. Ούτε αυτό δεν κάνει. Και πολλές φορές φταίνε όχι μόνο οι κεντρικές κυβερνήσεις, φταίνε και η τοπική αρετή. Αρχαιολογικά ευρήματα. Θα σας πω πόσα λεφτά έχουμε δώσει μέχρι τώρα και πόσα θα έχουμε δώσει μέχρι το τέλος του 15. Τηλεθέρμανση. Τώρα μιλάω στη Φλόρινα. Τηλεθέρμανση δεν έχει τηλεθέρμανση. Έχει μια σύμβαση. Πώς προχωράει δεν ξέρω, αλήθεια. Ναι, αλλά δεν ξέρω, παιδιά, να σας απαντήσω. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι η ευθύνη στη ΔΥΠ που δεν κουμπώνει, στις αρχές που δεν προχωρούν το έργο. Πιο νότια στην Δυτική Μακεδονία, αυτά τα πράγματα προχώρησαν εδώ και πολλά χρόνια. Αν υπάρχουν ευθύνες ΔΕΗ, να το πείτε. Αν και από τα ορυχεία ήρθα να κάνω την εισηγήση, αλλά να το πείτε. Τηλεθέρμανση να μην αναφέρω τα πλεονεκτήματα πέραν του χαμηλότερου κόστους ή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ναι, στα μην το ξέρω, γιατί είμαι πόλη της Φλόρινας. Φλόρινα, με τα λευτικά έργα που έχουν δρομολογηθεί από εδώ και πέρα. Εδώ είναι μόνο η Φλόρινα με τα κοιτάσματά της. Ορυχείο Αμυνταίου Λακιάς. Έγινε το 84 το ξεκίνημα, το κοίτασμα αναργύρω, δύο μονάδες, από εκεί ξεκίνησε αυτός ανάργυρος, δύο μονάδες, 600 MW. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστεί ο προγραμματισμός που λέει και εμείς εσωτερικά. Μην νομίζετε ότι ξέρουμε ότι το 20, ας πούμε το 18-19 που είπε ο κ. Ζωνάρδος θα σταματήσουν και καλά. Πώς ήταν οι ανάγκες της χώρας, τα άλλα τα ευρύτερα συμφέροντα. Το θέμα είναι πρέπει να γίνει κάποιος τρόπος αποθείωσης στη μονάδα. Σωστά. Αν γίνει η μονάδα αποθείωσης στο Αμύνταιο, επειδή έχει θιάφει, έτσι όπως γίνεται στον Άγιο Δημήτριο, η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Στο ορυχείο Αμυνταίου, να ξέρουμε όμως για το τι μιλάμε. 44 εκατομμύρια τόνοι απομένουν. Σχέση με τα άλλες 6+1. Και αναμένεται να τελειώσει το κοίτασμα του Αμυνταίου το 22. Ξέρετε βέβαια το ρυθμό.
Αν δεν σκάβεις καθόλου, δεν καις κανένα τόνο, δεν θα τελειώσει ποτέ έτσι. Και ένα κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε για τη Μελίτη. Γιατί στη Μελίτη είναι μια απορρεμένη ιστορία. Έχουμε ορυχεία δίπλα και εμείς φέρναμε από τη μικρές ποσότητες σχετικά με την κατανάλωση, να φέρνεις τώρα από την Βουλγαρία ή την Τουρκία. Όχι γιατί είναι κακοί οι γείτονες, άμα είναι και φτηνοί κιόλας, αλλά αν έχεις τα κοιτάσματα δίπλα σου και να κουβαλάς με φορτηγά από δίπλα. Στέκει ρε παιδί μου σε μια φορά. Κι εγώ. Κι εγώ. Έχω λιγότερη ανεξαρτησία να μιλήσω από τον κύριο Λεωνάρδο. Γιατί είναι και δόκτωρ. Αυτό που λέτε το 22. Το 22, παρακαλώ. Ας μην γίνεται διάλογος. Κύριε Ιωακήμ, ρητορικά τα ερωτήματα ρητορικά θα απαντηθούν στο τέλος. Και ρητορική μία απάντηση. Αρχαιολογικά. Στην Αμφίπολη διαβάζεται παρενέβη ο Σαμαράς να εκταμιεύσει 200.000 ευρώ για εκείνη την καημένη την Περιστέρη που έκανε ανασκαφές. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα 28 εκατομμύρια και το τέλος του 2015 θα έχουμε δώσει 35 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα η Ακρόπολη πώς έχει φάει, παιδιά. Η Ακρόπολη στην Αθήνα. Στην Αμφίπολη ο Πρωθυπουργός παρενέβη. Εδώ τα δίνουμε. Θέλει λίγο προσοχή μερικά πράγματα. Εντάξει, είναι και θέμα συνείδησης του καθένα. Αλλά και οι αρχές, οι κρατικές, το Υπουργείο Πολιτισμού, τόσα λεφτά τώρα έχουν φύγει. Η χώρα μεταξύ, δεν έχει μόνο λιγνίτιος πλούτο, έχει και αρχαιολογικά ευρήματα. Αλλά ένα όριο να υπάρχει. 35 εκατομμύρια να έχει δώσει τα τελευταία 10 χρόνια. Στο αρχαίο Μηντέου. Και δεν είναι και πολύ γνωστό αυτό το πράγμα. 35 εκατομμύρια. Δεν φταίει γι' αυτό που δεν δουλεύει Μελίτη. Φταίει γι' αυτό λίγο. Στο κόστος επιχείρησης. Το είπα, είχε μια ημερίδα ως ΜΕ, είναι ο Σύλλογος Μεσομεταλλευτικών Επιχειρήσεων, είναι κάτι σαν το ΣΕΒ, ας πούμε, συμμετέχει η ΔΕΗ, στη Δράμα. Και τους είπα και δεν το πιστεύανε. Μου λέγανε πως είναι 3,5, δεν το πιστεύανε. Οι ιδιωτικές εταιρείες. Και ήταν και ο Ελληνικός Χρυσός, ο Άκτορας. Ήταν πολύ μεγάλες εταιρείες της χώρας. Η SNB και 35 εκατομμύρια. Λακιά. Αρχές του 2013, 27 εκατομμύρια τόνοι, 6,5 η σχέση. Αν επεκταθεί μετά τη συνολική γραμμή, τα αποθέματα κατά 20 εκατομμύρια τόνους επιπλέον. Κλειδί. Έχουμε σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα. Φοβόμαστε να τα ακουμπήσουμε τώρα. Είναι πολύ σοβαρά τα γεωτεχνικά προβλήματα. Δηλαδή έχουμε και εταιρεία που δουλεύει εκεί και φοβόμαστε να συνεχίσουμε τα δραστηριότητα. Αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ο κ. Λεωνάρδος, να ξέρετε, η ειδικότητά του που μίλησε για όλα αυτά, απλώς όταν μεγαλώσεις ξεφεύγεις και πας σε πιο... Δεν δουλεύει καμία εταιρεία στον Κλειδί. Έχουμε εργολαβία, έχουμε εταιρεία, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, μπορεί ψάχνουμε. Μπορεί να έχετε δώσει οτιδήποτε. Ψάχνουμε. Δεν δουλεύει κανένας. Ρητορικό είναι το ερώτημα, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Έχει, μη διακόπτετε. Έχουμε γεωτεχνικά προβλήματα και ψάχνουμε. Στο τέλος θα μπερδευτούμε όμως αν δεν διακόπτουμε. Σημειώστε κύριε. Σημειώστε το, σημειώστε. Ενώ έχω δουλειά κάθε μέρα πολύ, 10 μέρες το ετοιμάζω αυτό το πράγμα. Σημειώστε. Άμα σημειώσουμε, ούτε αύριο θα σημειώσουμε. Απλώς με κρατήστηκε μέχρι τις 8 το βράδυ. Γιατί είναι ωραία η Φλόριντα. Ωραία το βράδυ. Ωραία ρε παιδί μου, αλλά η οικογένεια στην Κοζάνη σήμερα. Έχουμε γεωτεχνικά προβλήματα, έχουμε εργολάβο, ψάχνουμε πραγματικά αντικείμενο να το πάμε μέσα στο αρχαίο Μηντέο γιατί έχουμε συμβόλαιο μαζί, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Παρ' όλα αυτά από εκεί βγήκε 1 εκατομμύριο τόνοι παλιότερα. Θερμογόνος 42 εκατομμύρια, 1750 θερμογόνο, 10 η σχέση. Η απαλωτρίωση του οικισμού έχει ολοκληρωθεί. Εδώ είναι η σύμβαση με τα λιγνητορυχεία κλάδας, από τα οποία έχουμε συμβόλαιο και παίρνουμε λιγνίτη. Λίγο ακριβούτσικο έχει καταντήσει. Τα αποθέματα είναι 40 εκατομμύρια τόνοι, 1750 η θερμοπόνος, 6 η μέση σχέση. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν η σχέση 200 προς 1.
ή 15 προς αριθμό. Η σχέση με τον έχει σχέση με το πόσο πληρώνω. Υπάρχουν και άλλα κοιτάσματα. Κομμινά, 100 εκατομμύρια. Να μην τα λέω όλα, τα βλέπετε. Βέβαια, 150, 90 στο δημόσιο, αυτό που θα παρακολουθεί, η σύμβαση έφτασε λίγο πριν πάει στη Βουλή και μετά τις εκλογές σταμάτησε τη διαδικασία, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Και 60 εκατομμύρια έχει δει, δικά της, παρακολουθεί. Δικά της, όταν λέμε δικά της, τώρα του λαού είναι πλέμμα, εκλογείτε. Και κοίτασμα λόφων μελίτης. 43 εκατομμύρια, 11 σχέση, 1.700 ευρώ. Το ρηχαίο Μητέου δείχνω έτσι ποιες είναι οι χρήσεις, το ρηχαίο Λαχιάς, η εξωτερική απόδοση που θα γίνει εδώ για αγροτική χρήση. Εδώ είναι ο χώρος της αρχαιολογικής έρευνας, ο πονεμένος. Έχει αναγκαστεί το ρηχαίο να κόψει μεγάλο κομμάτι για να συνεχίσει. Δεν αναπτύσσεται σωστά μεταλλευτικά το ρηχαίο. Ο οικισμός των Αναργύρων, είναι απόφαση της Βουλής των Ελλήνων από το 2011 να ακρινεί και Ανάργυρο, να μην την κατασταθούν. Η ΔΕΗ έχει ετοιμάσει την έκθεση ως όφηλη με βάση την νομοθεσία, την έχει υποβάλει στο Υπουργείο πριν τις εκλογές ακόμα και το Υπουργείο πρέπει να πάρει απόφαση. Με βάση τον νόμο, το 50% πρέπει να το πληρώσει η ΔΕΗ, το 50% το δημόσιο του κόστους αυτών των μετεγκαταστάσεων. Και αυτές τις περιοχές είναι για ρετροφυτεύσεις σε εξωτερικές αποθέσεις, όπως και εδώ. Κοιτάξτε με το προσωπικό τι γίνεται, κάπου 6.000 άτομα ήταν. Κοιτάξτε πού έχουμε φτάσει. Κάθονται εξκαφείς, συντήρηση δεν γίνεται. Έχουμε μέσα εργολάβους που είναι πολύ χρήσιμοι. Υπάρχουν εταιρείες ιδιωτικές, δεν κακό να έχεις να είναι όλα κρατικά. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι και οι καντίνες κρατικές, ευτυχώς δεν τις έχουν πια κρατικές. Ξεφύγαμε από αυτό. Αλλά οι εταιρείες είναι χρήσιμες. Γιατί μπορούν να σε βοηθήσουν, κάνουν τις δουλειές σε μερικές περιπτώσεις πιο καλά, πιο οργανωμένα, πιο φτηνά. Υπάρχουν και εταιρείες όμως οι οποίες τις βάζουμε αναγκαστικά και δεν έχουν την τεχνογνωσία. Γιατί ο κόσμος μας φεύγει. Δηλαδή φεύγει ο κ. Λεωνάρδος με σύνδεση αύριο, αν θέλει. Δεν έχει μηχανικούς δίπλα του μερικά χρόνια να μεταφέρει την εμπειρία του, τη γνώση του. Χάθηκε. Το πολύ μπορεί να γράψει κανένα βιβλίο και άμα το διαβάσουμε. Αυτό είναι που χάνει τεχνογνωσία και χάνεται και στους τεχνίτες. Τεχνίτης που κάνει συντήρηση σε καφέα δεν ξέρει, παίρνει σύνταξη, δεν γίνονται προσλήψεις, υπάρχει τεράστιο κενό. Τώρα δεν είναι δουλειά να δουλεύει με 8 μήνα. Τα 8 μήνα είναι εποχικοί. Εποχικούς πρέπει να παίρνει μια εταιρεία που βγάζει πορτοκάλια. Όταν έχει πορτοκάλια, φωνάζει, ας πούμε, τα μαζεύουν οι ελιές. Εδώ είναι η εταιρεία που παράγει ρεύμα όλο τον χρόνο. Το εποχική είναι λύση τώρα. Χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν όχι μονιμότητα με την έννοια, είναι μόνιμες θέσεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ της μονιμότητας προσωπικά, αλλά να είναι μόνιμες θέσεις εργασίας. Δεν είναι εποχικές. Τώρα τον θέλω, σε 8 μήνες δεν τον θέλω. Τέλος πάντων, το προσωπικό έχει μειωθεί πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Έχει πάει όλο μαζί. 3.400. Στο Αμύντεο. Στο Αμύντεο, ας πούμε, άντε να δεχτούμε, το έχουμε δεχτεί προς τη μία, κάνουμε τη δουλειά μας. Το να κάθονται μηχανήματα, λες άντε, 8 μήνες. 150 λιγότεροι μόνο στα 8 μήνες. Έρχονται. Παίρνουν, όχι έρχονται, άμα στήσεις. Μόνο το προσωπικό το μόνιμο, και αυτό να υπάρχει. Μόνο το μόνιμο προσωπικό, 100 άτομα λιγότερα, είναι από ό,τι χρειάζεται. Δεν λίγες 100 οικογένειες να ζουν. Όχι για να κάθονται, για να δουλεύουν σε ένα ορυχείο, να παράγουν. Υπάρχει ένας μύθος που λέγεται πάρα πολύ συχνά ότι η ΔΕΗ έχει μονοπόλιο στο λιγνίτη. Δεν είναι έτσι. Από όλα τα κοιτάσματα που σας έδειξα, μόνο το 63% κατέχει η ΔΕΗ. Βέβαια υπάρχουν κάτι δίκες που κερδίσαμε, που χάσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν οι αποφάσεις είναι σχέτα δικαστικές ή έχουν και καμιά πολιτική χρειά. Πάντως έχουμε μια μεγάλη θέση, αλλά δεν έχουμε και απόλυτα ηγεμονική. Ας πάνε τα κοιτάσματα της δράμας. Ας βγάλουν δημοπρασία. Και ας τα πάρουν οι ιδιώτες. Θέλει όμως να επενδύσεις, να φτιάξεις μονάδα. Θέλει πολλά χρήματα.
πιο εύκολη δουλειά ήταν, φτιάχνω μια μονάδα, φυσικό αέριο, κουμπώνω, δουλεύω. Δίνουμε 0,5% στον ετήσιο κύκλο εργασιών στις κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας που έχει δραστηριότητα και στην Αρκαδία. Είναι 5%. Παλιά ήταν 0,4%. Λίγο πολύ δεν έχει σημασία. Δίνεται όμως αυτή τη στιγμή αυτό το ποσό. Δηλαδή δεν είναι τσάμπα αυτή η δραστηριότητα που έχουμε, όπως λέγεται, ότι η ΔΕΗ έχει προνομιακή θέση. Δεν είναι έτσι. Δεν έχουμε κρατική ενίσχυση. Προηγουμένως άκουγα, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι η ΔΕΗ να επιδοτηθεί τα νησιά, εδώ η περιοχή, η Φλόρινα, δεν μπορεί να επιδοτήσει ο κρατικός προϋπολογισμός στην εταιρεία. Αμέσως θα γίνει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καταπέσει. Δεν επιτρέπεται η επιδότηση και δεν επιδοτεί την επιχείρηση. Και φυσικά όταν αγοράζουμε εκτάσεις δια των αναγκαστικών απανατριώσεων, πληρώνουμε. Ξέρω ότι όλοι φωνάζουν ότι τα λεφτά είναι λίγα. Είτε λίγα είτε πολλά, σημασία έχει ότι πληρώνουμε. Προσωπική μου άποψη είναι ότι υπήρχαν περίοδοι μεγάλες που τα λεφτά που δίναμε, με βάση δικαστικές αποφάσεις βέβαια, έτσι, δεν μπορούσα να κάνεις αλλιώς, ήταν υψηλά. Αλλά αυτό είναι δικαστική απόφαση. Δεν έχει νόημα τι θα πω εγώ ή εσείς ως πολίτες που χάνετε την περιουσία εξημών κάποιου. Ορίστε. Να επιταχυνώ. Πάντως η εκμετάλλευσή μας επιβαρύνεται περισσότερο από άλλα υπαίθρια λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις, είναι ανταγωνιστικός ο λιγνίτης. Δεν ξέρω αν προέρχεται πολύ καθαρά από αυτά που είπε κύριε Ρονάρδο, αλλά είδα άρθρο σας άλλο που το έλεγε με σαφήνεια, έτσι. Ο λιγνίτης μας δεν είναι ακριβώς, δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Τι συμβαίνει με τις απαλωτριώσεις. Αυτός είναι ο νόμος που λέγαμε μικρή ΔΕΗ, για να καταλαβαίνόμαστε. Ψηφίστηκε το 2014, για να γίνει μια νέα καθοδοποιημένη επιχείρηση. Οι απαλωτριώσεις μέχρι τότε ήταν με βάση τα άρθρα αυτά του μεταλλευτικού κώδικα. Τώρα ισχύει αυτός ο νόμος. Ισχύει μέχρι να καταρριφθεί. Όσο ισχύει, έτσι γίνεται η διαδικασία. Και με βάση πρωτόδικες και δεύτερες αποφάσεις στο εφετείο οριστικών τιμών, καταβάλλουμε τα χρήματα. Ή δίνουμε περισσότερα ή ζητάμε πίσω. Ξέρω τι σημαίνει εδώ. Έχουμε εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Είμαστε εύκολος στόχος στη διήρυση σάτυρο με τους όρους. Οι αρχές πιο πολύ σε εμάς την πέφτουν και το ξέρουν αυτοί όσοι είναι μες στα ολυχεία, παρά σε άλλες δραστηριότητες άλλων εταιριών. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι θεωρητικά, έτσι ακριβώς γίνεται. Έχουμε online σταθμούς για τη μέτρηση του αέρα που είναι αδειοδοτημένη. Και λέμε και τα χρήματα που δαπανούμε, είτε για επενδύσεις για το θέμα, είτε λειτουργικά κάθε χρόνο. Προφανώς έχει επιπτώσει η εξόρυξη του λιγνίτης στο περιβάλλον. Αναγκαστικά τα κάνουμε αυτά. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε αλλιώς. Και σας λέω, δεν είναι αυτά θεωρητικά. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν, έχουν αντίκτυπο αυτά τα πράγματα στις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιούμαστε. Εδώ σε όποιον θέλει, τι προκαλεί ο λιγνίτης, τίποτα δεν λέω. Που δεν είναι αλήθεια. Προφανώς έχει αντίκτυπο σε μια σειρά πράγματα. Εδώ μια, πώς γίνεται η δραστηριότητα, γεμίζουμε τις κοιλότητες, να μην είναι τρύπες που έλεγε πριν ο συνάδελφος, καλά υλικά, διαστρώνονται οι επιφάνειες, ελέγχονται, γιατί έχουμε ανθρώπους που ελέγχουν την ποιότητα αυτών των στρωμάτων, να είναι καλλιεργήσιμα μετά, και φυτεύονται αυτές τις επιφάνειες ανάλογα με τις χρήσεις τους και με το πρόγραμμα που υπάρχει, το αδειοδοτημένο από το Υπουργείο. Είναι εδώ σε δεδοσκευμένες εκτάσεις τι έχει γίνει. 8 εκατομμύρια δέντρα. Πολλά ή λίγα, 8 είναι. Θέλω να πάτε μια φορά εδώ, να δείτε τι ωραία κατάσταση είναι και τώρα, γιατί μετά όταν κυτρινίσει αλλάζει. Έχει σημασία να πάτε εδώ.
επειδή είναι η πιο παλιά δραστηριότητα. Μισθών με εκτάσεις. Πρόσφατα αποφασίστηκε και ο τρόπος που θα μισθώνονται πλέον και με τι κριτήρια θα γίνει τη μίσθωση. Σε Κοζάνη και Φλόρινα. Σε αποκατεστημένες εκτάσεις πλέον μόνο. Γιατί μπήκε εισαγγελέας όταν μισθώναμε και εκτάσεις που ήταν απαλλητρωμένες μεν, αλλά απείραχτες. Γίνονται όμως και άλλα ειδικά έργα που δεν έχουν σχέση με νομοθεσία. Εκθεσιακό κέντρο, καταφύγιο μικρών ζώων. Δεν είναι βλάκα. Πραγματικά πάτε να το δείτε. Δασοπολικό πάρκο και χιτά. Όταν έγινε η ιστορία με την Τρίπολη, διαβάζω τα ρεπορτάζ εκεί του Sky, ξέρω εγώ, που είναι και πολλοί οικολόγοι, λέγανε ότι είναι πρότυπο η Δυτική Μακεδονία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί κάποιοι φρόντισαν πολλά χρόνια πριν να υπάρχει αυτό που υπάρχει σήμερα. Εκμεταλλευόμενοι του χώρου των ορυχείων. Για τα νερά, λέω πράγματα τα οποία μου είχαν ζητήσει οι κύριοι, με βάση την ανακοίνωση που είχε βγει, την πρόσκληση και από την κυρία Παναγιωτίδου, να είναι συγκεκριμένες οι ενότητες που θα συζητήσουμε. Στο αμύντεο, στη λεκάνη του αμύντεου, γιατί μπαίνει ένα θέμα υδροφόρο ορίζον, 10 εκατομμύρια αντλήθηκαν. Από τις υδρογεωτρήσεις 3,5, από τα βιοστάσια 6,5. Ξοδέψαμε ως εταιρεία 1,1 στον ΑΕΣ αμύντεο, 0,4 πόσιμο νερό και διαβροχή δρόμων και τέφρας στις εγκαταστάσεις μας. Όλα τα υπόλοιπα πάνε στην χυμαδίτιδα. Η Δυτική Μακεδονία, το άκουγα αυτό και πολλά χρόνια πριν, δεν έχει πρόβλημα νερών, έχει πρόβλημα διαχείρισης των νερών. Δηλαδή, νερά υπάρχουν. Αλλά πραγματικά έχει πρόβλημα διαχείρισης και όχι μη ύπαρξη νερών. Okay. Και νότια ακόμα, που καταλήγουν τα νερά στη Βεβολίδα, φωνάζουν, δεν έχει ο κάπος νερά, μαλλιών χωριά μεταξύ τους προς τον νότο. Υπάρχουν χρήματα, είναι η διαχείριση. Πού τα συλλέγεις, αν φυσικά φεύγουν και πάνε όλα προς τα πάνω στη Βεβολίτιδα, δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά έχει σημασία η διαχείριση και θέλει συνολικά στη Δυτική Μακεδονία. Και όχι τοπικίστικα, ας πούμε, η Φλόρινα, η Κοζάνη, η Πτωλεμαίδα, αριστερά για αυτή η διαμάχη. Ενώ, αλήθεια σας λέω, έχουμε στοιχεία. 600 αρδευτικές συντριστικές υδρογεωτρήσεις ιδιωτικές υπάρχουν. 35-40 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο τραβάνε στη λεκάνη. Σας φαίνεται τρελό το νούμερο, κοιτάξτε. Πώς το ξέρουμε, από το τι καταναλώσεις πληρώνουν στο ρεύμα και τι αντίρρηση υπάρχουν. Κοιτάξτε πώς ήταν οι υδρογεωτρήσεις ιδιωτικές και πού έχουμε φτάσει τώρα, στις 600, στον κάμπο. Αλλά ποιος μιλάει γι' αυτό, δεν είναι. Το πρόβλημα είναι η πάντα η ΔΕΗ. Εδώ κάποια φορά είναι και λίγο ψηφούλια. Έτσι είναι η λεκάνη. Το λέω και γεωλογικά. Εμείς, οι αντλήσεις για την υδροδότηση του ΑΕΣ γίνονται στο καρστικό πέτρωμα. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα με τα ενσηματογενή μέσα στον κάμπο που γίνονται οι υδρογεωτρήσεις των ιδιωτών. Δεν έχει συνάφεια το ένα με το άλλο. Κύριος Αδάμος μπορεί να ξέρει περισσότερο. Συγγνώμη σε κάποιο χρόνο. Τα ανανεώσιμα αποθέματα εδώ είναι 27 εκατομμύρια. Και η στάθμη αυτή του υδροφορέα εδώ είναι πολύ ψηλότερα που αντλούν οι ιδιώτες, πολύ ψηλότερα από τη στάθμη που αντλούμε εμείς. Εταιρική κοινωνική ευθύνη, πολύ μεγάλη ιστορία. Εμείς θεωρούμε πραγματικά ότι έχουμε ευθύνη και κάθε μεταλλευτική εταιρεία έχει ευθύνη για τον αντίκτυπό της στην κοινότητα που δραστηριοποιείται. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, δεν έχουμε στόχο μόνο την λιγνητική κιλοβατόρα και δεν το λέει ένας άνθρωπος στο κάτω-κάτω, έχω το πλεονέκτημα λαϊκίζοντας να λέω ότι μένω και εδώ, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει συνεχής απασχόληση. Πραγματικά γίνεται προσπάθεια να συμμορφωνόμαστε στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Μερικές φορές δεν τα καταφέρνουμε, ελεγχόμαστε, έχουν πέσει και ποινές, έτσι. Και όταν ξέρετε, όταν κάνει ο κύριος Μπύρος μήνυση στη ΔΕΗ, το ψάχνουν που είναι ποιος είναι εδώ διευθυντής, ο Ιωακήμ π.χ. Σε αυτό να ασκείται η δίωξη. Δεν ασκείται ουδέτερα στη ΔΕΗ.
Τώρα κύριε Μπύρο μου, μην κάνετε μήνυση κάπου που δουλεύω, γιατί θα τρέπουμε. Προτεραιότητα στην τοπική κοινότητα για προστήριξη και εφοδιαστική αλυσίδα. Υπάρχει ο νόμος εντοπιότητας. Θα μπορούσε να μην είναι τόσο στενός, δηλαδή δίπλα στο ρηχείο το χωριό, μόνο από εκεί παίρνω καταρχήν. Η γνώμη μου είναι, αυτό είναι θέμα να ψηφιστεί στη Βουλή, τουλάχιστον στο νομό. Έτσι. Κοζάνη, στο νομό. Τώρα φανταστείτε κιόλας, είναι δυνατόν ένα ορυχείο π.χ. όλες τις προσλήψεις να τις κάνει από τη Λεβαία, ας πούμε. Δηλαδή, έχει μια καλή ή κακή νοοτροπία η Λεβαία. Όλοι αυτοί θα μεταφερθεί στο ορυχείο. Καλά είναι, υπάρχουν επιστήμονες, τεχνίτες, σε όλο το νομό. Πρέπει να το ανοίξουν. Σίγουρα θα φωνάζουν κάποιοι. Αλλά αυτό προσωπικά θα θεωρούσα σωστό. Αλλά αφορά το κοινοβούλιο. Πόσοι διαφωνούν όμως. Να δώσουν χώρα κι αλλού. Πρέπει όμως και η τοπική κοινότητα να αναλάβει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Τελειώνω γρήγορα. Και η τοπική κοινότητα να αναλάβει όμως επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Λίγοι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες εδώ, καλοί και πέτυχαν. Σε αυτό υστερούμε πάρα πολύ. Και στη Φλόρνα και στη Κοζάνη. Δυστυχώς πρέπει να αναλυθεί και ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Και ρίσκο σημαίνει και κερδίζεις και χάνεις. Αλλά και εταιρείες οι οποίες υπάρχουν δεν νομίζω ότι έχουν καμία ιδιαίτερη στήριξη. Μόνοι τους κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται. Η ΔΕΗ χρειάζεται την τοπική κοινότητα, κύριοι και κυρίες. Η τοπική όμως κοινότητα χρειάζεται επίσης τη ΔΕΗ. Και θεωρώ, όσο για αυτά που ακούγονται λίγο έτσι πολιτικά λόγια, πρέπει να ξαναχτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει. Αν εγώ δουλεύω στη ΔΕΗ, αν οι πολίτες που δραστηριοποιείται η ΔΕΗ πιστεύουν ότι ήρθε η ΔΕΗ εδώ, ήρθε ό,τι αρπάξει και να φύγει, έτσι. Αν εμείς επίσης θεωρούμε, πάρα πολλές φορές το λέμε εσωτερικά, ότι μας βλέπουν εδώ σαν ιερή αγελάδα εκεί να αρμέξουν αδιαφορώντας για την εταιρεία, τότε δεν υπάρχει τίποτα. Και κανένα βήμα δεν θα κάνει κανένας. Ούτε εμείς δεν μπορέσουμε να δουλέψουμε αν υπάρχουν αντιδράσεις. Ούτε εσείς από τη μεριά σας θα μπορέσετε να έχετε κάποια την ανάπτυξη την οποία θα θέλατε. Η αγνώμη ότι πρέπει να συζητάμε όμως θεσμικά και συγκροτημένα. Εγώ το είπα και στην άδεια και στις ΔΕΗ. Είχαμε συνάντηση στην Αθήνα. Πρέπει να συζητάμε γιατί έρχεται ο τάδε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας λέει κάτι, ο τάδε δήμαρχος κάτι. Αυτά δεν εντάσσονται σε ένα γενικό πλαίσιο. Εδώ υπάρχουν περιφερειακή αρχή που βάζει τις προτεραιότητες σε όλη την περιφέρεια. Δεν με νοιάζει αν είναι ο Καρυπίδης σήμερα. Άλλο θα εκλεγεί ένας άλλος. Δεν με νοιάζει που είναι ο Πύρος. Πρέπει όμως να συζητάμε συνολικά, συγκροτημένα. Δηλαδή, τι θέλετε και τι θέλουμε. Αυτά όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και πρέπει να ξεκαθαρίσουν κεντρικά και συνολικά. Για πράγματα μιλάμε έξω από τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ που έχει, τις θεσμοθετημένα. Αυτά που έχει νομοθετημένα, υποχρεωμένα τα κάνει. Μιλάμε για έξω από αυτό. Το λιγνητόσημο γνωστό. Τι έγινε. Ενδεικτικά λέω. Γρήγορα. Πανεπιστήμιο. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πρώτη φορά όταν επέτρεψε ο νόμος, ο μισητός νόμος Διαμαντοπούλου που επιτρέψει σε εταιρείες να χρηματοδοτούν επώνυμες έδρες. Χρηματοδοτούν, πρώτη φορά η εταιρεία χρηματοδοτεί τρεις έδρες. Και ήρθαν άνθρωποι από την Αμερική καθηγητές, τρεις επώνυμες έδρες στο Πανεπιστήμιο. Λίγοι το ξέρουν. Συνεχώς δίνουμε μελέτες στο Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙΣ και εδώ στη Φλόρνα πάρα πολλές. Στην ΑΚΟ, συνεργαζόμαστε πολλούς ανθρώπους. Ερευνητικούς φορείς. Μέχρι και αγώνες. Συνεχώς τα αν βλέπετε στα sites, χρηματοδοτούμε αγώνες σε πάρα πολλά θέματα, διεθνείς αγώνες. Έτσι, όχι το ΕΠΣ Φλόρνας. Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε τεχνίτες και μηχανικούς, πρακτική άσκηση, μίσθωση αγροτικών εκτάσεων με συμβολικό τίμα, η απόφαση τελευταία είναι 15 ευρώ το στρέμμα. Θα βγει ανακοίνωση στους επόμενους δύο μήνες. Αρχαιολογικά, να μην το ξαναλέω, και εξαιρετός και ασφαλή παράξενο, κάθε χρόνο εδώ και χρόνια παίρνουμε ISO περιβαλλοντικής διαχείρισης. Διαχείρισης, δηλαδή πώς κάνουμε τη διαχείριση. Ανακύκλωση, αντιρρούμε μια σειρά πράγματα. Και αυτό το παίρνουμε κάθε χρόνο με εταιρεία που έρχεται και μας το ανανεώνει. Αρκούν λοιπόν αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Έφεραν τα αποτελέσματα που θα θέλαμε.
Εξαρτάται βέβαια από ποια σκοπιά το βλέπει κανένας. Από τη δικιά μας, σαν εταιρεία, από τους πολίτες. Όμως, είτε ναι είτε όχι, πρέπει να δώσουμε στη σχέση μας καινούρια όθηση. Με τον τρόπο που τουλάχιστον εγώ πρότεινα, θεσμοθετημένα, κεντρικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναρτήσουμε στα site των διοργανωτών τις εισηγήσεις και τα συμπεράσματα όλων. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εργατικό Κέντρο για αυτή την τιμή που μας έκανε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την υπάρχουσα κατάσταση και το μέλλον της εταιρείας και τις προοπτικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και προσπαθώ εδώ και ώρα να αποφύγω να πέσω στην παγίδα να συζητήσω δημόσια με τη ΔΕΗ για το θέμα του κόστους. Την ευχαριστώ πάντως που ανοίγει έστω και δημόσια το διάλογο, έτσι ώστε επιτέλους να δούμε γιατί ομιλείται είναι ακριβώς. Γιατί έγινε η περιεκμετάλλευση στην Αχλάδα και τα τρία πόδια της τροφοδοσίας του Μελίτη γίναν ένα και αυτό κόντεψε να κοπεί. Αλλά επιφυλάσσουμε για το μέλλον. Προφανώς θα γίνουν πολλές επιτροπές και πολλοί διάλογοι για το θέμα το αν η Αχλάδα είναι η ακριβότερη τροφοδοσία αυτή τη στιγμή του Μελίτη και φταίει η Αχλάδα για το ότι ο Μελίτη δεν μπαίνει στο σύστημα. Πάντως ευχαριστούμε δημόσια για την ευκαιρία που μας δίνεται να ξεκινήσουμε επιτέλους αυτό το διάλογο και να γίνει σοβαρός. Και ο διάλογος να επεκταθεί και στα 70 εκατομμύρια τόνους που μας είπατε ότι υπάρχουν το 2007. Αλλά ευτυχώς ο κύριος Ιωακήμ και ο κύριος Λεωνάρδος μας είπαν ότι αυτά είναι 40 τελικά. Κλείνω την παρένθεση και ξεκινάμε. Η λιγνητορυχία Αχλάδας συστάθηκε το 1985 με σκοπό την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων, των κοιτασμάτων της Φλόρινας και η έδρα της αυτή τη στιγμή είναι από τότε στη Θεσσαλονίκη. Έχει την νόμιμη εκμετάλλευση του ρυχείου με συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο μέχρι το 23 και με δυνατότητα παράτασης αυτού. Ξεκίνησε όμως η εκμετάλλευση στο δημόσιο ρυχείο της Αχλάδας από την περίοδο του 36, Κωνσταντίνου Ρόζα, με συνεχόμενες συμβάσεις που ανανεώνονταν με το δημόσιο και γι' αυτό υπάρχει μέχρι το 2023 και με δυνατότητα μέχρι το 2027. Η περιοχή βέβαια ήταν γνωστή από παλιότερα σαν μεταλλευτική περιοχή. Και μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κηρύχθηκε μεταλλευτικός χώρος. Τα λιγνητικά κοιτάσματα της Φλόρινας νομίζω τα ξέρετε όλοι. Το λιγνητορυχείο της Αχλάδας είναι νότια των βορειών συνόρων και είναι 22 χιλιόμετρα από τη Φλόρινα. Το λιγνητορυχείο βρίσκεται μεταξύ του Σκοπού και της Μελίτης και περιλαμβάνει όλη την κοινότητα Αχλάδας. Και στον επόμενο χάρτη θα δούμε ότι περιλαμβάνει μια περιοχή που έχουμε δικαίωμα να εξορίξουμε το λιγνίτι 19.500 στρεμμάτων. Κάποια γεωλογικά στοιχεία που νομίζω μην σας κουράσω περισσότερο να τα δείτε απλά και μια εικόνα για το πώς είναι γενικότερα η λιγνητική στιβάδα στο ρυχείο της Αχλάδας. Τα αποθέματα για το 2014 και όχι από το 2007 με δικές μας καινούργιες μελέτες τα υπολογίζουμε περίπου στα 30 εκατομμύρια τόνους. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι 2.200, τόση υγρασία, τόση τέφρα. Είναι ξυλιτικού τύπου, με καλή ποιοτική υφή. Το ρυχείο της Αχλάδας χωρίζεται σε τρεις τομείς, για τους οποίους τομείς έχουν εκπονηθεί και έχουν εγκεκριμένους περιβατολογικούς όρους και τεχνικές μελέτες. Είναι η Κάτω Αχλάδα, η Γιουρούκη, ο νότιος τομέας και ο τομέας των οικισμών. Στο χάρτη βλέπετε περίπου τα όρια του κάθε τομέα. Η γενικότερη μέθοδος εκμετάλλευσης είναι η κλασική μέθοδος της επιφανειακής εκμετάλλευσης, αποκάλυψη, εξόρυξη, φράυση, ομογενοποίηση και στο τέλος αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Βλέπετε φωτογραφίες από τη φάση, την κάθε φάση της εξόρυξης. Και να πάμε τώρα στον κάθε τομέα χωριστά. Στην Κάτω Αχλάδα η Γιουρούκη, υπάρχει εγκεκριμένη περιβαλλοντολογική μελέτη από το 2011, εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και η έκταση είναι 2.139 στρέμματα. Ο νότιος τομέας, με τις συγκεκριμένες υπουργικές
στρατηγικές αποφάσεις είναι περίπου στα 5.000 τρένα. Ο τομέας των οικισμών, η μελέτη κατέθηκε το 2011, εγκρίθηκε το 2012 και η έκταση μαζί με τις περιοχές που έχουμε προς τα αφαιρέσει ανέρχεται σε 2.300 στρέμματα και περιλαμβάνει το σύνολο των οικισμών της Ελλάδας. Τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα τώρα για τον τομέα των οικισμών είναι στα περίπου 20 εκατομμύρια τόνους και χρειάζεται να απαλωτριωθεί μια περιοχή 1.600 περίπου στρέμματα. Το Γιουρούκι, τον Κυρίες Αχλάδα και τον οικισμό Άνω Αχλάδα με τα στρέμματα της κάθε περιοχής. Είναι απαραίτητο να γίνουν αυτές και να προχωρήσουν γρήγορα οι απαλωτριώσεις, οι οποίες παρεμπιπτόντως έχουν κατατεθεί και είναι στη διαδικασία της εγκρίσεως από τις αρμόδιες αρχές για την απρόσκοπτη τροφοδοσία του ΑΕΣ Μελίτης τουλάχιστον από την Αχλάδα, αφού καμία άλλη πηγή δεν τον τροφοδότησε στο σύνολο όπως τον τροφοδοτήσαμε εμείς. Να μην σας κουράζω με τα στρέμματα της κάθε περιοχής τα οποία είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικά έργα. Εκτροπή του Γεροπόταμου, μετατόπιση δημόσιου δρόμου περίπου 3.000 μέτρων, μετατόπιση γενικότερα αγωγών του τοπικού αρδρευτικού συστήματος, αρχαιολογικές ανασκαφές και μάσμαψης, και αν κύριε Ιωακήμ και κύριε Νοράρδο αυτό, και εμείς συμβάλλουμε όπως συμβάλλει και η ΔΕΗ με κόστος στο να αναδειχθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, τα οποία είναι εντυπωσιακό το πόσο σημαντικά είναι. Όπως κάνουμε και έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα ανέρχονται περίπου σε 4 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια και έπονται με την ολοκλήρωση και την συνέχιση των εργασιών και των απαλωτρίωσεων σε άλλα τουλάχιστον 3 εκατομμύρια, κατ' ελάχιστο. Τον Απρίλιο του 2013 η εταιρεία υπέγραψε μια σύμβαση αποκλειστικής εργολαβίας με την κοινοπραξία Terna Actor, με την οποία η Ελληνοτουρκία Κλάδας έχει αναθέσει το σύνολο των εργασιών στην ελόγω κοινοπραξία. Να πάμε λίγο στο προσωπικό. Στη Ελληνοτουρκία Κλάδας αυτή τη στιγμή και στις δραστηριότητες που υπάρχουν στο ορυχείο ασχολούνται περίπου 720 άτομα. Ενώ δεν βάζουμε τους έμεσα απασχολούμενους από τις συναφείς επιχειρήσεις. Τα μηχανήματα είναι 320 φορτηγά περίπου, 120 φορτωτές και διάφορα άλλα μηχανήματα και η εταιρεία πληρώνει μισθώματα για αυτές τις δραστηριότητες στο ελληνικό δημόσιο περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όπου πάντα να υπολογίζω ότι είναι το 6% του τζίρου. Να δούμε λίγο τοπικά, γιατί μιλήσαμε για τοπικές κοινωνίες και κοινωνίες. Στη μισθοδοσία της Ελληνοτουρκία Αχλάδας και της κοινοπραξίας Terna Actor είναι το 90% των εργαζομένων από τον νομό Φλόρινας. Γιατί έχουμε κατηγορηθεί στο παρελθόν από διάφορους δημόσια ότι δεν χρησιμοποιούμε κόσμο από την περιοχή. Το 90% και μπορείτε να δείτε τη γεωγραφική κατανομή και μέσα στο νομό της πόλης αλλά και πανελλαδικά. Η Ελληνοτουρκία Κλάδας απασχολεί 65 εργολάβους, οι οποίοι εργολάβοι έχουν 480 εργαζόμενους. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι πάλι από το νομό Φλόρινας. Πάμε λίγο στην επίμαχη τροφοδοσία του ΑΕΣ Μελίτη. Με βάση τη μελέτη Βέι Ράιν Μπράουν, κατασκευάστηκε αυτή η μονάδα. Αυτή η μονάδα, η ίδια μελέτη, μιλούσε και για τα αποθέματα της λεκάνης Φλόρινας. Μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Τα πρώτα χρόνια έπρεπε ο σταθμός να τροφοδοτείται από δύο ορυχεία και είχε υπογράψει συμβάσεις η ΔΕΗ από δύο ορυχεία. Της ΒΕΒΙΣ δεν λειτουργήσε ποτέ. Το ποσοστό συμμετοχής της Ελληνοτουρκία Αχλάδας για την πρώτη πενταετία της πρώτης λειτουργίας του σταθμού έφτασε το 67% από 50% που θα έπρεπε να είναι και η παραγωγή στα κοντά 8 εκατομμύρια τόνους. Ήταν τότε, κύριε Λεωνάρδο, που ήταν ο καλύτερος σταθμός. Το 7, με βάση την ίδια μελέτη,
υπογράψαμε σύμβαση με τη ΔΕΗ για το σύνολο του κοιτάσματος της Αχλάδας. 70 εκατομμύρια τόνοι. Ευτυχώς ο κύριος Ιωακίμ είπε ότι υπάρχουν 40. Και αυτό να δούμε κάποια στιγμή πώς επηρεάζει γενικότερα το κόστος. Από το 2007 μέχρι σήμερα φτάσαμε να είμαστε στο 90% της τροφοδοσίας του ΑΕΙΣ Μελίτης με 14,5 εκατομμύρια τόνους. Ας μετρήσουμε λίγο και το κόστος της υπερεκμετάλλευσης ενός ορυχείου που ήταν έξω από κάθε σχεδιασμό. Η διάθεση του Λιγνίδη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον συμβατικά και μέχρι τώρα που μιλάμε, είναι στα 1.920.000 το χρόνο για τη ΔΕΗ. Δίνουμε Λιγνίδη και στην ευρύτερη περιοχή, σε θερμοκήπια, στον κόσμο που θέλει να θερμάνει τα σπίτια όπου επιτρέπεται από την νομοθεσία και καμιά φορά και κατά παράβαση αυτής από τον κόσμο, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Από το 1970 έχουμε εξορίξει από την περιοχή 27 εκατομμύρια τόνους. Και από το τζίρο έχουμε πληρώσει το 6% στο ελληνικό δημόσιο. Μακάρι κάποια στιγμή η πολιτεία αυτά τα χρήματα ή κομμάτι αυτών να τα φέρει και στην τοπική κοινωνία, και εμείς τα προτιμούσαμε και στις τοπικές κοινωνίες που γυτνιάζουν με το ορυχείο. Γιατί όντως η δραστηριότητα είναι δύσκολη για αυτούς. Προβλήματα υπάρχουν, θα υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι αν διώξουμε τους δύο εχθρούς των εξορυχτικών εργασιών, που για μένα είναι ο λαϊκισμός και η γραφειοκρατία. Σήμερα έχουμε καταστεί κύρια πηγή τροφοδοσίας του ΑΕΙΣ Μελίτης. Κατά παράδοξο τρόπο, και ενώ ο σταθμός δεν λειτουργεί, η ΔΕΗ πριν από 2 μήνες μας ζήτησε να τροφοδοτούμε με 2,5 εκατομμύρια το σταθμό και να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Έτσι, για τα επόμενα 12 χρόνια τουλάχιστον, ελπίζουμε ότι 720 θέσεις εργασίας θα παραμείνουν και υπολογίζουμε ότι και με ένα 20% μπορεί και να τις αυξήσουμε, αν όλα πάνε καλά. Ήταν λίγο στενάχωρη η τοποθέτηση της ΔΕΗ. Μακάρι να ξεπεράσουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Μακάρι πλέον να ξαναδώσουμε στο Λιγνίτη τη θέση που αξίζει, που του αξίζει, και αυτά που έχει δώσει και έχει πάρει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από το Λιγνίτη. Και μακάρι να ξαναβρούμε τα πατήματα αυτά που θα μας οδηγήσουν σε σωστές αποφάσεις για το μέλλον. Εδώ είμαστε να συμμετέχουμε στον οποιοδήποτε διάλογο δημιουργηθεί με βάση τη σημερινή ημερίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παυλίδη. Συνεχίζουμε με τον εκπρόσωπο Actor ΑΤΕ, τον Λάμπο Βασίλειο, Διευθυντής Κοινοπρασίας Actor ΑΤΕ, Τέρνα ΑΕ. Καλημέρα ή καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ την Περιφέρεια και το Εργατικό Κέντρο για την πρόσκληση. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο. Λίγο θα συνεχίσω από αυτά που ο εκπρόσωπος της Λιγνητορυχίας Αχλάδας είπε σε σχέση και με τον προβληματισμό που έβαλαν οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο περίφημο κόστος που άρχισαν επιτέλους οι ΔΕΗ να δημόσιο διάλογο. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή τυχαίνει το 2013 να έχουμε ξεκινήσει την παρουσία μας στο Λιγνητορυχείο Αχλάδας, θα ήθελα να πω στη ΔΕΗ, όπως ξέραν το ορυχείο αυτό ήταν κλεισμένο για 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, η ΔΕΗ όφιλε να υποκαταστήσει από την προβλεπόμενη σύμβαση και το απέφυγε. Όπως απέφυγαν και πολλοί άλλοι εκμεταλλευτές του ορυχείου και πολλοί άλλοι εργολάβοι, που εκ των υστέρων βγήκαν και παρουσιάστηκαν σωτήρες. Το άλλο που ήθελα να πω πάλι για τον προβληματισμό που έβαλε η ομιλία του κυρίου Λεωνάρδου αφορά τις μελλοντικές διαβλεπόμενες τεχνολογίες που σε λίγο θα απαξιώσουν αυτό που λέμε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη. Αν πάμε λίγο στο 19ο αιώνα και στον 20ο, όλος ο κόσμος έκανε εντατική εξμετάλλευση των κοιτασμάτων άνθρακα
με εξαίρεση στην Ελλάδα, οι οποίοι οι ρυθμοί πηγαίνουν αργά. Και από ό,τι βλέπουμε και τώρα, ένα ορυχείο εδώ της περιοχής, περίφημη βέβαια, έχει γίνει σάδα στο γεφύρι. Πολύ δε περισσότερο και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Τρία ορυχεία των αριθμών, τα οποία παραμένουν ανενεργά. Κάτι πρέπει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα, σε μια παγκοσμιοποιημένη, αλλά κυρίως σε μια ευρωπαϊκή οικονομία, πρέπει να αξιοποιήσει εκείνες τις οικονομικές παραμέτρους που θα την καταστήσουν διαφορετική και ανταγωνιστική άλλων χωρών. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Με δάνεια και άλλου είδους τέτοιες πρακτικές δεν έχει νόημα. Οι παράμετρες αυτές που διαθέτει η χώρα μας και την καθιστούν διαφορετική από τις άλλες χώρες, κατά τη γνώμη μας είναι το φυσικό κάλος και οι αρχαιολογικοί χώροι που προσφέρουν για τουριστική ανάπτυξη και εισρωή συναλλάγματος και απασχόληση, η αγροτική γη για γευστικά αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα και τέλος ο ορυκτός της πλούτους. Ειδικότερα για την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, οι παραπάνω παράμετροι προσδιορίζονται ειδικότερα στην ύπαρξη φυσικών περιοχών απείρου κάλους με βάσιμες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, όπως είναι οι πρέσπες, τα χιονοδρομικά κλπ. Στην ύπαρξη βάσιμων δυνατοτήτων ανάπτυξης του γεωργοκτηνοτροφικού δυναμικού της περιοχής με παραγωγή έφυγες των προϊόντων, κρέατα, κρασιά, φρούτα και στην ύπαρξη σημαντικών λιγνητικών κετασμάτων. Αυτό λογικά για να μην πάμε στην μονοκαλλιέργεια. Η πρώτη παράμετρος, ο τουρισμός με βασικούς πόλους στα συστήματα των πρεσπών του Λυμφαίου και της πόλης της Φλόρινας, σαφέστατα γεωγραφικά διαχωρισμένες από τις λιγνητικές δραστηριότητες της περιφερειακής ενότητας, λειτουργούντα η μη λιγνητορυγεία, δεν αναμένονται να ασκήσουν επιδράσεις το ένα στο άλλο. Άρα αυτογενώς μπορεί ο τομέας αυτός, ο πόλος αυτός ανάπτυξης, να αναπτυχθεί αυτοδύναμα, χωρίς επηρεασμό, χωρίς πιέσεις από τις λιγνητικές δραστηριότητες. Αντίθετα, η αξιοποίηση, η έξυπνη αξιοποίηση των λιγνητικών εκμεταλλεύσεων ίσως θα καταστήσει και πόλους βιομηχανικού τουρισμού. Τα επισκέπτονται, γιατί είναι και ένα θέμα εξαιρετικά σωστό. Και κατά τη φάση της κατασκευής, αλλά και στο τέλος, κατά τη φάση της αποκατάστασης, στη μεταλιγνίτη εποχή, όπου το τοπίο θα είναι τελείως διαφορετικό και θα έχουμε λίμνες, θα έχουμε διάφορα τέτοια. Το πρόβλημα όμως της δεύτερης παραμέτρου, της γεωγοκτηνοτροφικής ανάπτυξης, είναι πιο σύνθετο. Και σίγουρα υπάρχουν αλληλεπεδράσεις των ορυχείων πάνω στη γη, όπου τουλάχιστον θα έχουμε προσωρινά χρονικά διαστήματα όπου θα αλλάζει η χρήση γης. Είναι όμως ένα μεταβατικό διάστημα, στο οποίο και οι εκμεταλλευτές αλλά και η πολιτεία πρέπει να έχουν την προσοχή τους για να έτσι και αλλιώς επιπτώσεις τα έχουμε, να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις. Το ζητούμενο στην μερίδα είναι ο τρίτος πόλος, δηλαδή η ύπαρξη των σημαντικών λιγνητικών κοιτασμάτων, ενεργών ή ανενεργών τώρα, και τι σημαίνει ορθολογικός σχηματισμός και αξιοποίησή τους, τι μπορεί να γίνει. Καταρχήν θεωρώ, και μετά όσο είπε ο κ. Λεωνάρος, αλλά και η κοινή γνώμη πλέον ή της περιοχής, αλλά και γενικότερα, αρχίζουν και ακούγονται σωστές φωνές, πιστεύει ότι η φθηνότερη μορφή ενέργειας είναι αυτή που παράγεται από το λιγνίτι. Από εκεί και πέρα ένα χρηματιστηριακό τερτύπι, νομικίστικο, δεν ξέρω πώς να το πω, όπου επιβάλλεται το τέλος του διοξιδίου του άνθρακα, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι άλλης μορφής πράξη που ξεφεύγει από εδώ. Στις συνθήκες τώρα της έντονης οικονομικής κρίσης που ζει η Ελλάδα, είναι αναγκαία η εξασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια μιας εθνικής πολιτικής και μάλιστα της πλέον ανταγωνιστικής της μορφής, πράγμα που σημαίνει άμεση και έντονη αξιοποίηση των λιγνητικών κοιτασμάτων της περιφερειακής ενότητας με κατασκευή και του δεύτερου ΟΑΗΣ, αντί να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια που σε αιτήσια βάση από το 2014 το τέλος και δόθε είναι στο 20%. Αν πάρουμε, και θα επιμείνω λίγο εδώ, δίνοντας ένα παράδειγμα,
ένα τυπικό ορυχείο, το ορυχείο της Αχλάδας, το οποίο έχει ένα τζίρο γύρω στα 60 εκατομμύρια της ΙΟΣ, τα 2 εκατομμύρια τόνους, με το ΦΠΑ μας είναι. Από τον τζίρο αυτό, ναι, τα 10 εκατομμύρια επιστρέφουν στο ελληνικό κράτος τη χρονιά χρήσης σαν ΦΠΑ. Okay. Τα 3 εκατομμύρια επιστρέφουν στο ελληνικό δημόσιο σαν αναλογικό μίσθωμα, 6%. Αν η εταιρεία βγάλει ζημίες, δεν θα πληρώσει φόρο. Αν βγάλει ένα 10% κέρδη, ο φόρος με 10% κέρδη προφόρων με 20% φορολογία είναι 1 εκατομμύριο στο ελληνικό δημόσιο. Και γύρω στα 2,5 εκατομμύρια εκτιμάται ο φόρος που έμεσα μέσω ΦΠΑ από αγορές των εργαζομένων καταλήγει στα δημόσια ταμεία. Δηλαδή ένα ποσό γύρω στα 17 εκατομμύρια, ποσοστό γύρω στο 35% του τζίρου. Όταν κάνουμε αυτό εδώ, τα 17,5 εκατομμύρια που συντελούν, τι συμμετέχουν. Συμμετέχουν στο ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της παιδείας, συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας, συμβάλλουν στη διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών. Αυτό λέμε ότι πρέπει να εντατικοποιηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί και η τεχνολογία καύση λιγνίτη θα απαξιωθεί, γιατί θα βγουν καινούργιες τεχνολογίες και θα είμαστε πάλι πίσω και θα είμαστε ξανά υψωροκόστεμα. Για να έχουμε τώρα και ένα μέτρο σύγκρισης, τι σημαίνει τζίρος των 50-60 εκατομμυρίων. Από καθαρά γεωργική εκμετάλλευση. Σημαίνει 125.000 στρέμματα με συμβατικές καλλιέργειες, καλαμπόκι ή σιτάρι, δημητριακά, με ένα τζίρο 400 ευρώ το στρέμμα, που σημαίνει, τι σημαίνει, τα 125 στρέμματα αυτά αποτελούν το 25% της αγροτικής καλλιεργούμενης ή αγραπαναγόμενης έκτασης της φλόρας. Άρα ο λιγνίτης επιτακτικά παίζει. Πέραν των ανωτέρων, πέραν των ανωτέρων ωφέλους, τα λιγνητικά κοιτάσματα δημιουργούν από οποιαδήποτε άλλη μορφή παραγωγής ενέργειας ασύγκριτα τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων. Στα φωτοβολταϊκά μένει ένας ή δύο φύλακες για να φυλάνε τα καθρεφτάκια. Το ίδιο και στις γεννήτριες. Στο φυσικό αέριο, στη φάση λειτουργίας, ελάχιστο το προσωπικό λειτουργίας. Είναι μια μεγάλη γκαζιέρα να το δούμε πολύ πιο πέρα. Ενώ στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι πολύ πιο φθηνό, με όλα τα προηγούμενα απασχολείται τεράστιο προσωπικό. Ο κ. Παυλίδης είπε για 700 άτομα. 720, λίγο παραπάνω, δεν θυμάμαι πόσο. Αν βάλουμε και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ που φτιάχνουν το ηλεκτρικό ρεύμα στο ΝΑΗΣ, μιλάμε για μια χιλιάδα ανθρώπων. Άρα, στην περιφερειακή ενότητα τώρα της Φλόρινας υπάρχουν, όπως είπα, λέει να μην τα λέω, εντάξει να περάσω, 4 ορυχεία, 2 δημόσια ορυχεία, το ένα είναι ήδη μισθωμένο, το άλλο είναι υποκαθεστώς μίσθωσης από το 2000, ξέρω εγώ πόσο, το 2001 όταν το έχει ο Βαρβούτης. Ορίστε. Κάτσε να το διαβάσω λίγο γιατί είναι μικρά γράμματα, δεν βλέπω. Τώρα βλέπω. Η ΔΕΔΗ δεν είναι μισθωμένη, το άλλο δημόσιο ορυχείο είναι το ορυχείο της Αχλάδας, το οποίο είναι μισθωμένο. Τα άλλα ορυχεία είναι το ορυχείο της ΔΕΗ, ΒΕΔΗ, το Όμορο, είναι το ορυχείο του κλειδιού, το οποίο λειτουργήσε ένα διάστημα και από την αστοχία της κατολίσης σταμάτησε, και το κοίτασμα των λόφων μελίτης, το οποίο και αυτό δεν λειτουργεί. Όλο αυτό το δυναμικό των ορυχείων, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, είναι ικανό να τροφοδοτήσει και τον δεύτερη μονάδα στο ΝΑΗΣ Μελίτη 2. Είπε προηγούμενα ο αντιδήμαρχος για τα κοιτάσματα, τα οποία και στην πρόταση της ΑΚΤΟ, η οποία έχει υπογραφεί και σύμβαση με το Υπουργείο για την εκμετάλλευση της ΔΕΔΗΣ, προϋπόθεση είναι και απαραίτητος όρος η συνεκμετάλλευση, εφόσον το θελήσει και η ΔΕΗ. Αυτό λέμε μέσα στην πρότασή μας που είναι εγκεκριμένη και είναι σύμβαση. Αυτά το σύνολο των αποθεμάτων που είναι στα 150 εκατομμύρια ευρώ, είναι αδιανόητο να έχει μια αξία 300 δις, γιατί τότε θα πρέπει ο τόνος του λιγνίτη να είναι γύρω στις 2.000 ευρώ. Αυτό είναι θύμη, δηλαδή κάπου να το μαζέψουμε λίγο, δεν στέκει. Η εξυπηρέτηση στην τροφοδοσία, με τροφοδοσία λιγνίτη των δύο ΑΕΣ, σημαίνει διπλασιασ
και τουλάχιστον διπλασιασμό των θέσεων εργασίας πέραν από αυτούς που λειτουργούν και δουλεύουν τώρα στον ΑΕΣ Μελίτη. Για την πραγματοποίηση και μαζεύω λίγο. Για την πραγματοποίηση των ανωτέρων, για την εξασφάλιση μακροχρόνιας, ορθολογικής και ανταγωνιστικής από οικονομικής πλευράς ηλεκτροπαραγωγή με βάση το εγχώριο καύσιμα των λιγνίτη, θα πρέπει οι αρμόδιοι που πρέπει να αποφασίσουν να αναλάβουν κατά την γνώμη μας πρωτοβουλία, ώστε κατά το δυνατόν σύντομο να λειτουργήσει κοινό σχήμα, κοινό όχημα εταιριών με τη ΔΕΗ για την αξιοποίηση των ορυχείων αυτών. Το κοινό σχήμα θα λύσει άμεσα όποια ζητήματα αδειοδότησης υπάρχουν, όποια ζητήματα συνεκμετάλλευσης, παρέχοντας οικονομία κλίμακας με ελαχιστοποίηση κόστους, που είναι τόσο το ζητούμενο και κανείς δεν διαφωνεί, διασφάλιση σταθερής ποιότητας καυσίμου και διατήρηση μακροχρόνιων θέσεων εργασίας από όπου οι άνθρωποι μπορούν και να συνταξιοδοτηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάπο. Το λόγο έχει ο κύριος Πάτκος Βασίλειος από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος. Θα ακολουθήσει μετά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και θα προχωρήσουμε στο απαραίτητο διάλειμμα για ένα ελαφρύ γεύμα και συνεχίζουμε μετά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των τοπικών κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται ή έχουν ορυχεία. Ευχαριστώ. Γεια σας και πάλι. Καταρχήν συγγνώμη για την προηγούμενη διακοπή. Ήταν φαίνεται το λάπτοπ που δεν μπορούσαμε να το χειριστούμε. Το pointer. Δεν είμαστε βαρύ, κύριε Σταύρος. Σας ζητώ πάλι συγγνώμη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή καταρχήν. Όσον αφορά, θα ξεφύγω από τα λιγνητικά και τα καρβούνα και θα ήθελα να σας μιλήσω για τα υπόλοιπα λεπτά και τις άδειες που έχουν προηγηθεί στην περιφερειακή ανότητα Φλόρινας, τα οποία και αυτά αποτελούν έτσι μικρές κοιτίδες ανάπτυξης και χορήγησης θέσεων εργασίας και γενικά έσοδα στις τοπικές κοινότητες. Το χάρτη αυτό δεν το κοιτάτε. Αν σας δημιουργούνται απορίες σε αυτό που έχω να πω, είναι ότι όποιος ψάχνει μετάλλευμα ή κάτι στην Βόρεια Ελλάδα δεν πέφτει καρφίτσα. Είναι όλα πιασμένα. Θα εξηγήσω μετά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ο κλάδος των Αδρανών Ειδικών στον νομό Φλόρινας. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μεγάλα έργα που γίνονται στις ανάγκες αποθείωσης του ΑΕΣ, όπου και θα δείτε στον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνονται τα λατομεία Αδρανών του νομού. Αυτή είναι η λατομική περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, καλύπτει κατά κύριο λόγο τις ανάγκες της περιοχής του Αμιντέου. Αυτή είναι της Βέβης, εδώ είναι το αμοχωρίο για τις ανάγκες κάλυψης του φράγματος τριανταφυλιάς στην Προύσας και εδώ δύο άδειες αδρανών υλικών, για, το ένα είναι της Τέρνα για το κάθε άξονα της Εγνατίας και το άλλο για το φράγμα του Παρουλίου. Αν συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία της Μακεδονίας Τράκης, θα δείτε ότι ενώ στη Φλόρινα έχουμε το 7% των αδειών και το 13% του προσωπικού σε σχέση με την υπόλοιπη Μακεδονία Τράκη, τα ημερομίσθια που έχουν πραγματοποιηθεί και το σύνολο παραγωγής κοντεύει το 17,5% και το 21%. Προκύπτει το νομός Φλόρινας τουλάχιστον στα δρανή σε παραγωγή αδρανών είναι από τους πρώτους. Συναγωνίζεται άμεσα στον νομό Θεσσαλονίκης. Κυριότερο πράγμα που αφορά την υπηρεσία μας είναι τα ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους. Προσέξτε λίγο τα μεγέθη. Περίπου 220 ατυχήματα είχαμε σε όλη τη Μακεδονία Θράκη τέτοια σε λατομεία μεταλλιά. Μιλάω για ατυχήματα πάσης φύσεως. Από απλούς τραυματισμούς μέχρι θανατηφόρα και ακροτηριασμούς. Στη Φλόρινα 0, στην υπόλοιπη στους 17 νομούς 220. Δηλαδή, ενώ έχουμε παρατηρήσει μια απότομη έξαρση της λατομικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας, στη Φλόρινα 0. Στατιστικώς αυτό εξηγείται μόνο με έναν τρόπο. Ή οι εταιρείες εφαρμόζουν καλή πολιτική, αλλά κυρίως υπάρχει και σύνδεση από τον κόσμο. Πραγματικά αυτό, κρατήστε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το οποίο ελαφρύνει πάρα πολύ και το δικό μας έργο. Μάρμαρα. Υπήρχαν άδειες εκμετάλλευσης στα τομεία μαρμάρων
στην περικοπή κυρίως, αλλά για διαφόρους και άλλες αιτήσεις και δηλώσεις. Αλλά για διαφόρους λόγους, δεν ξέρω, ακούγομαι. Αλλά για διαφόρους λόγους, κυρίως οικονομικούς, δεν προχωρήσανε. Πιστεύω ότι και οι τοπικές υπηρεσίες και εμείς σε συνδρομή με αυτό, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε αυτό το ενδιαφέρον των επενδυτών που θα θέλανε να βάλουν μάρμαρο. Δεν είναι ακριβώς μάρμαρο, είναι γρανίτης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εμπορεύσιμος, είναι εκμεταλλεύσιμος, θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα. Αντίστοιχα είναι και τα βιομηχανικά ολυκτά. Μικρές εκμεταλλεύσεις που επιφέρουν κάποια ανάπτυξη αρκετά σημαντική για μένα. Οι δημοτικές άδειες που είναι στο όνομα του Δήμου στη Μελίτη. Επίσης είναι άλλο ενδιαφέρον στο σκοπό, στον Άγιο Βαρθολομαίο, αλλά εκεί για διαφόρους λόγους, λόγω αποστάσεων, οικισμούς, περιβαλλοντικούς, το ενδιαφέρον αποσύρθηκε. Πιστεύω ότι θα πρέπει και αυτό να είναι ένας άξονας, μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας για το τι μπορεί να γίνει στην περιοχή και όχι μόνο με το Λιγνίτη. Ξεφεύγω λίγο δηλαδή από όσα ακουστήκαν μέχρι τώρα, αλλά τι να κάνω. Μια μικρή παρένθεση για το τι γίνεται όσον αφορά τις άδειες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς άδεια σήμερα δεν κάνει τίποτα. Κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια διάκριση στα μεταλλευτικά και στα ατομικά ολυκτά. Θα δούμε παρακάτω τι είναι. Τα μεταλλευτικά ολυκτά με το νομοθετικό διάταγμα του 1973 είναι ουσιαστικά όλα τα μέταλλα, όπως το καταλαβαίνετε, οξείδιο του μετάλλου, ραδιενεργά στοιχεία, πολύτιμη λίθη και κυρίως οι ορυκτές καύσιμες ύλες, υδρογονάνθρακες, πετρέλαια δηλαδή, γηγενή αέρια, ακόμα δηλαδή και το διοξείδιο του άνθρακα, τα γεωθερμικά πεδία, όλα αυτά θεωρούνται μεταλλευτικά ορυκτά. Τα ατομικά είναι όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε πιο πριν, δηλαδή μάρμαρα, δρανή, σκιστολιθικές πλάκες και οτιδήποτε δεν είναι μετάλλευμα. Ποια η βασική διαφορά αυτών των δύο? Αυτό κυρίως αφορά τις υπηρεσίες αλλά και τους ενδιαφερομένους για να καθοδηγηθούν στη σωστή αδειοδότηση. Στα ατομικά ορυκτά είναι ο ιδιοκτήτης της γης. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της γης, της εδαφικής έκτασης, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είτε αυτός είναι ο Δήμος, είτε είναι το δημόσιο, είτε είναι οποιοδήποτε ιδιώτης. Τα μεταλλευτικά ορυκτά καταρχήν είναι στο δημόσιο. Έτσι, ή σε αυτόν που θα έχουν παραγωγηθεί με προεδρικό διάταγμα. Αυτού του είδους παραχώρηση σημαίνει και δικαιώματα ιδιοκτησίας στο κοίτασμα όμως, όχι στη γη. Από αυτό το πράγμα, αυτού του είδους παραχώρηση εξαιρούνται τα στερεά καύσιμα που μας ενδιαφέρουν άμεσα, τα ραδιενεργά υλικά, τα γεωθερμικά πεδία, τα υγιεινή αέρια, το διοξείδιο του άνθρακα δηλαδή, ό,τι βγαίνει, ό,τι αέριο βγαίνει από τη γη. Τι δηλαδή, πώς μπορεί να δουλέψει ένα δημόσιο λιγνητορχείο, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Αχλάδα, η Βέβη, η Βεγόρα παλιά για όσους τη θυμούνται και διάφορα άλλα δημόσια μεταλλεία. Ή θα το δουλέψει το ίδιο το δημόσιο με αυτεπιστασία ή με μίσθωση. Η οποία μίσθωση, όπως προαναφέρθηκε πριν από τον κύριο Παυλίδη, δηλαδή, θα γίνει μια μίσθωση η οποία θα εγκριθεί και από τη Βουλή με νόμο, θα εγκριθεί, θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει πάρα πολλές διαδικασίες. Και ουσιαστικά για να ζήσω να καταλάβετε, δεν είναι μίσθωση της γης, είναι μίσθωση του κοιτάσματος που υπάρχει κάτω από τη γη αυτή. Για να μπορεί να εξασκήσει αυτό το δικαίωμα δηλαδή και τις εργασίες, θα πρέπει να ασκούν αυτές οι προϋποθέσεις. Ή η μίσθωση ή η μεταλλιοκτησία. Εγκεκριμένες μελέτες, ενώ τεχνική, περιβαλλοντική ή ό,τι άλλο απαιτείται, και τα δικαιώματα της εδαφικής έκτασης. Δηλαδή να πάρει πλέον και την ιδιοκτησία του εδάφους. Αυτό πώς γίνεται? Είναι οι τρεις απλές περιπτώσεις. Ή θα γίνει εκμίσθωση με τον ιδιοκτήτη του εδάφους, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι δεν γίνει εκμετάλλευση, δεν είναι μίσθωση γενικός και αόριστος για μια καλλιέργεια. Ή αγοραπολισία, ή στο τέλος η απαλωτρίωση, που φαντάζομαι είναι και το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ενημερωτικά, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, ο οποίος έχουν υποβληθεί τα αιτήματα για απαλωτρίωση, ήδη τρέχουν και είμαστε και σε επικοινωνία με το Δήμο και με την τοπική κοινότητα όσον αφορά την εξέταση ενστάσεων και διορθώσεων των κλιματολογικών πινάκων. Στη Φλόρινα τώρα. Στη Φλόρινα είναι αρκετά ενδιαφέροντα τα πράγματα. Θα πάμε λίγο σε αυτό το χάρτη. Θα φανεί πιο καλά.
οι κόκκινες γραμμές, το περίγραμμα όλο, είναι ο χώρος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα έρευνας και μετάλλευσης στη ΔΕΗ με νόμο. Είναι νόμος με, όπου τα δικαιώματα αυτά προήλθαν από την παλιά Λιπτόλ. Τους έχει δοθεί το δικαίωμα πλειστικής έρευνας και εκμετάλλευσης των ανοιχνητών εκτός των ήδη μισθωμένων και λειτουργούντων δημοσίων μεταλλείων, δηλαδή Αχλάδα, Βέβη και Βεγόρα. Αυτή η λεκάνη είναι, ουσιαστικά ξεκινάει από την Ολυμπιάδα των Λεμαϊδας. Είναι, αυτό είναι το λεγόμενο δημόσιο λιγνητορυχείο Πάνιτσας, όπως αναφέρεται σε παλιά ΦΕΚ του 30 και του 40, και το δημόσιο λιγνητορυχείο Ρόστας. Είναι μια έκθεση γύρω στις 350-400.000 στρέμματα. Από αυτό αφαιρείται τα 19.500 στρέμματα της Αχλάδας, τα 40.000 στρέμματα της Βέβης. Για να καταλάβετε περίπου, ένα όριο της Βέβης είναι το σιδηροδρομική γραμμή. Και το παλιό της Βεγόρας. Αυτά δηλαδή εξαιρούνται από αυτά που έχει ΔΕΗ, δηλαδή από τα δικαιώματα που έχει ΔΕΗ. Γι' αυτό άλλωστε και ΔΕΗ μπόρεσε και δούλεψε πριν από 10 χρόνια περίπου στην βόρειο της Αχλάδας και έχει εκτελέσει όλες τις έρευνες στην υπόλοιπη λεκάνη. Το πεδίο της Βέβης της ΔΕΗ που λέμε είναι, αν έχετε καταλάβει, σε αυτό το χώρο. Έτσι, είναι δηλαδή δυτικά, ανατολικά της γραμμής του τρένου. Εδώ μπες καμία ερώτηση, γιατί βλέπω... Δεν μας αφήνει όσο ήσαν. Δεν μας αφήνει όσο ήσαν. Όχι, 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 μετά, προχωράμε. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει όμως, εκτός από τα ενεργειακά, υπάρχουν και τα υπόλοιπα μεταλλευτικά ορυκτά. Τα υπόλοιπα μεταλλευτικά ορυκτά είναι, όπως είπαμε, σίδηρος, νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο, οτιδήποτε άλλο δηλαδή. Αυτά είναι με δικαιώματα παραχώρησης. Στη Φλόρινα υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον τις περασμένες δεκαετίες. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση γι' αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ενεργή οριστική παραχώρηση μεταλλείου. Να τη δούμε λίγο. Είναι αυτή εδώ, στο Μεσόκαμπο. Είναι μεν μεταλλείο, αλλά αυτό που παράγει είναι διοξείδιο του άνθρακα με μία και μόνο γεώτρηση. Είναι γνωστή εταιρεία στον χώρο των γηγενών αερίων που παράγει βιομηχανικά αέρια και ιατρικά αέρια. Γενικότερα, από το 1960 και μετά, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 50 αιτήσεις, τουλάχιστον αυτές που έχω βρει εγώ στο αρχείο της υπηρεσίας και από άλλες υπηρεσίες, για άδεια μεταλλευτικών ερευνών. Αυτό τι σημαίνει, ότι δηλώνει κάποιος μια έκταση από 1.000 μέχρι 10.000 στρέμματα, στην οποία θα εκτελέσει κάποια έρευνα, συμπεριλαμβάνονται και σμία, δεν είναι αποκλειστικό, ότι δεν είναι δεσμευτικό ότι δεν θα εκτελεστούν εργασίες εκεί, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι έχουν χορηγηθεί και άδειες μεταλλευτικών ερευνών, οι οποίες φαίνονται σε αυτό το πίνακα, στο σχέδιο. Αν προσέξετε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες έχουν έρθει και κυκλώσαν το χώρο που είχε η ΔΕΗ. Προφανώς ο χώρος ήταν δεσμευμένος από τη ΔΕΗ και οι υπόλοιποι ήρθαν και δηλώσανε. Εδώ είναι αυτές κάποιες δηλώσεις στο πράσινο, στο τρίγωνο, σε εκείνες τις περιοχές και εδώ, όπως βλέπετε, πιάσαν όλη την περιοχή στο μεταξύ Βροντερού και Πεσαράδων. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ λογικό και πολύ ευλογό να έχουμε κάποια στιγμή δραστηριότητα μεταλλευτική εκεί. Όχι ενεργειακή για κάρβονα ή άλλο είδους μέταλλα. Επίσης, είναι ενδιαφέρον ότι τρεις από αυτές, τη δεκαετία του 70, είχαν ολοκληρωθεί έρευνα και είχαν προχωρήσει για φάκελο οριστικής παραχώρησης. Δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε. Πιθανότατα για λόγους περιβαλλοντικούς, λόγους έλλειψης ενδιαφέροντος ή δεν βρήκαν κατάλληλο κοίτασμα. Αν προσέξετε, εδώ είναι η Λάρκο Βοξίτη, Βοξίτη και Λατερίτη είναι κυρίως. Είναι λευκός βοξίτης ο οποίος έχει χρήση όχι για παραγωγή αλουμινίου, έχει για παραγωγή περιμάχων. Ίσως γι' αυτό κρίθηκε σύμφωνος. Και Λατερίτη, διάφορα άλλα σιδερονικελιούχα μεταλλεύματα. Αν προσέξετε, εδώ είναι η Λάρκο, στην Καστοριά, στην Καστολοπηγή, είναι ακριβώς στα όρια. Αυτή η ίδια μεταλλογενετική ζώνη συνεχίζει και προς τα πάνω. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα, εκεί είναι εξαιρετικά απαγορευτικό και δυσμενές κακά τα ψέματα να αρχίσει εκεί μια τέτοια δραστηριότητα. Αλλά είναι μια κατάσταση που υπάρχει. Και προς άρση κάποιων αμφιβολιών και απορριών, που φαντάζομαι σας έχουν δημιουργηθεί, είναι ότι όλες αυτές οι αιτήσεις πλέον είναι άκερες. Ενώ παλιά μπορούσε κάποιος με μεμονωμένους ιδιώτες να υποβάλει μια αίτηση και ένα τοπογραφικό και να δεσμεύσει 10.000 στρέμματα,
τώρα με τη θέσπιση παραβόλου 3.000 ευρώ ήταν τελείως αποτρεπτικό. Και όσοι δεν το υπέβαλαν, οι αιτήσεις τους είναι αυτοδίκα άκυρες. Ήδη η νομαρχιακή, η περιφερειακή ενότητα Φλόριδας έχει προχωρήσει τέτοιες διαδικασίες και όλοι αυτοί οι χώροι που βλέπετε, εκτός από τους δύο μπλε, έχουν αποδεσμευτεί. Οπότε μπορούμε να λέμε ότι είναι άκυρες. Θα πρέπει να έρθει εκ νέου αίτημα με παράβολο 3.000 ευρώ για να γίνει οποιαδήποτε δραστηριοποίηση. Γενικά βλέπετε ότι ο νομός Φλόριδας έχει αρκετό ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και πολύ σοβαρές δεσμεύσεις. Είναι θέμα των τοπικών υπηρεσιών, της περιφέρειας, των Δήμων, κάπου να, όχι να πάρθουν αποφάσεις, αλλά να ξεκαθαρίσει το θέμα του τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ σαν Υπουργείο, σαν επιθεώρηση μετανοίων κιόλας. Πρώτο μας μήνυμα είναι η διασφάλιση της υγείας και των εργασιών και των εργαζομένων. Και όπως σας είπα και πιο πριν, τα μηδέν ατυχήματα σε μια τέτοιου είδους δραστηριότητα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δείχνει ότι υπάρχουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι εταιρείες εφαρμόζουν μια καλή πολιτική γύρω σε αυτά. Για τα υπόλοιπα περιβαλλοντικά θέματα, εντάξει, υπάρχουν και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, όπου για περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα πολύ σύντομος, αλλά συγχωρέστε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάτκο για τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε. Καλό θα είναι και η επιθεώρηση μεταλλείων να έχει περιφερειακά την δική της έδρα και εδώ. Θα κάνουμε μία παρέκκληση από το πρόγραμμα. Δεν θα κλείσουμε το δεύτερο σκέλος με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Σκιάκο, αλλά τον εκπρόσωπο του Πρωτοβάθμιου Σωματείου Σπάρταγος, τον κύριο Τροσουνίδη Αλεξανδρό, για το λόγο ότι έχει πάρα πολύ σοβαρό λόγο να απουσιάσει μετά. Συνένεσε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Κλείνουμε δηλαδή με τον κύριο Τροσουνίδη, κάνουμε το διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα και θα μπούμε για να ακούσουμε τους εκπροσώπους των σωματείων και των τοπικών κοινωνιών για να κλείσει η ημερίδα μας. Έχετε το λόγο, κύριε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο που μας έδωσε ράντο. Ευχαριστώ για το κάλεσμα καταρχήν. Δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς έχω να πω δύο πράγματα τα οποία δεν υπόθηκαν. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξέρουμε αυτά και είναι σημαντικά. Πρώτα θέλω να πω ότι στηρίζουμε σαν σωματείο Σπάρταγος τον Λιγνίτη, γιατί αποτελεί πλέον με τους λιγνητικούς σταθμούς τη ΔΕΗ το 42% της εγκατεστημένης ισχύως στην παραγωγή και μας αποφέρει και μία εξοικονόμηση συναλλάγματος ετησίως περίπου $1 δις. Θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω αν υπόθηκε. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγή λιγνίτη και η έκτη παγκοσμίως. Νωρίτερα άκουσα κάτι πολύ λυπηρό για μένα προσωπικά, γιατί και εγώ κατάγομαι από μια περιοχή της ίδιας περίπτωσης εδώ της Φλόρινας, κατάγομαι από την Κοζάνη, από το χωριό Ακρινή, είμαι δίπλα στα ορυχεία και στους σταθμούς. Εδώ νομίζω μου έκανε μεγάλη εντύπωση και συγχωρέστε με αν κάνω κάτι λάθος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που εδώ ήρθαμε με ένα θέμα εξορρυκτική δραστηριότητα στην περιφέρεια Φλόρινας και από κάποιους άκουσα ότι πάμε σε ένα 97% αναλώσιμες, πάμε στη ΣΑΠΕ, πάμε σε κάποια ορυκτά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Κάποιος κύριος από εκεί, δεν ξέρω ποιος είναι, μάλλον ο κύριος Στεφανίδης, είπε μήπως είστε εκπρόσωπος. Το χάρηκα αυτό. Εγώ είμαι εταιρεών, καλά το πάνω. Σας ευχαριστώ πάντως. Θα ήθελα να πω, αυτή είναι προσωπική μου άποψη για τις ΑΠΕ και τις ανανεώσιμες. Εμείς σαν σωματείο στηρίζουμε όλη την ιστορία αυτή τη μεγάλη του Λιγνίτη στην περιοχή τη δικιά μας και όχι μόνο και στις Πτολεμαϊδος και στις Κοζάκης, ακόμα και της Περαλούπολης. Δεν θα αναφερθώ νωρίτερα σε όλα αυτά που έχουν πει κάποιοι για πόσα υλικά είναι ή κάποιες εταιρείες που ο κύριος είπε μου δώσατε το λόγο σαν ΔΕΗ.
θα αναφερθώ σε ό,τι ότι έχουμε την απαρχίδα των σταθμών στην περιοχή μας, το σταθμό της Μελίτης, η οποία η θέση του σωματείου μας είναι να τροφοδοτείται με λιγνίτη. Και αυτό εμείς σαν σωματείο μπορεί να έρθουμε και σε σύγκρουση με όλο με την όλη αποκείμενη πλευρά των λιμνητορυχείων της Αχλάδας, τους άλλους όλους που εκμεταλλεύονται αυτά τα ορυχεία. Δεν θα αναφερθώ στα ποσά τι έχουμε σε αποθεματικά και τα λοιπά, τα έχουν πει κάποιοι άλλοι. Και θα κλείσω με το σωματείο Σπάρτακος. Για πολλωστή φορά επισημάνει την αναγκαιότητα πλήρους εκμετάλλευσης όλων αυτών των λιγνητικών κοιτασμάτων, ώστε η ΔΕΗ αναπτυξιακή και κερδοφόρα γεγονός που μεταφράζεται αυτομάτως σε ισορροπία στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, φθηνό ρεύμα για τους καταναλωτές και θέσεις εργασίας και ευημέρεια. Τίποτα άλλο, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κροσονοίδη.